overlays. Ok.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, παιδιά? Πώς είστε? Μισό να φτιάξω λίγο την καμερούλα. Όχι, από την άλλη, από την άλλη. Εδώ, μπράβο. Εκεί. Όλα καλά. Γεια σου Κούνο, γεια σου Μαυράκι, γεια σου Τζοάρμι. Γεια σου Τζόρτς Παβ. Γεια σου Σάντρα μου, γεια σου Celebrity. Τι κάνουμε παιδιά? Χαίρομαι. Λοιπόν, βλέπω ήρθατε εδώ πέρα βιαστική τεχνολογικά νέα και τέτοια. Σήμερα θα μάθουμε γενικά πως στείνεται ένα stream. Θα σας εξηγήσω και 5 πράγματα ρε παιδάκι μου γύρω από το stream, τα περιφερειακά του. Θα μιλήσουμε για το... Όπα Καζινάρας, 5 συνεχόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ Καζίνο μου, ευχαριστώ. Πάμε λίγο θείος λόγου για τον Καζινάρα. Πού είναι τα emotes μου, να τα. Πάμε λίγο θείος λόγου για τον Καζινάρα. Μπήκε δυναμικός. Καλησπέρα καπίρα μου. Καλώς τον. Κλασικός πάντα επιδειξίας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε main event, κυκλοφορία σήμερα, φρέσκια, της RTX 3060. Τα λεφτά μου πίσω, λάθος κουμπί! προλαβαίνεις ακόμα, πήγαινε σε subscription να τα πάρεις πίσω. Λοιπόν, main event παιδιά, 3060 κυκλοφορία σήμερα. Υπάρχει ήδη σε πλαίσιο και σε κάποια άλλα μαγαζιά. Βέβαια τώρα η τιμή είναι λίγο απαγορευτική. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί μιλάμε για μια κάρτα που είναι της τάξης των $330 και τη βρίσκεις στο πλαίσιο με 619 ευρώ. Όχι, συγγνώμη, 649 ευρώ. Πονεμένη ιστορία. Γεια σου Ματένια μου. Καλώς την. By the way, Ματένια δεν έχω κοιμηθεί ακόμα. Κομπλέ, πολύ κομπλέ τιμή, ναι. 650 ευρώ. Γιατί όχι. Δεν γάμιεται. Παραλά τόσα. 330 κάνει. Εγώ σου δίνω τα διπλά. Είμαι κουβαρντάς. Έτσι. Τι ωραίες εποχές ζούμε. Λοιπόν. Και επίσης είμαι εδώ πέρα για να απαντήσω και σε απορίες που έχετε. Πιθανές απορίες πάνω σε τεχνολογικά θέματα. Πάνω στο τι να χτίσετε. Κλασικές ερωτήσεις. Θιέ, AMD, Intel, Ryzen ή i9, ξέρω εγώ. Ryzen 9 ή i9. Κλασικά τέτοια πράγματα. Είμαι εδώ σήμερα να αποκαταστήσω την αλήθεια. Να σας πω τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει. Λοιπόν. Οπότε λέω σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια εισαγωγή στο βίντεο του φίλου του Steve. Να σας προειδεάσω από τώρα ότι... Hi, I got a $300 check from my... Το βίντεο είναι αγγλικά, προφανώς, δεν έχει ελληνικούς υπότιτλους. Πάνω κάτω θα σας λέω εγώ τι γίνεται. Μισώ να χαμηλώσω και λίγο τη μουσικούλα από το Discord. Ωραία, ναι, είναι ένα όμορφο χαλάκι. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα, παιδιά, που βλέπετε, μπορεί να τον πεις και Tech Jesus. Έτσι είναι το προσωνυμιό του. Είναι ο Steve από τους Gamer Nexus. Αυτό είναι το κανάλι, να το δείτε. Gamers Nexus. Όσοι γενικά γουστάρετε τεχνολογικά θέματα και τέτοια, είναι νούμερο ένα ο τύπος. Κάνει in-depth ανάλυση. Είναι τέρμα σοβαρός. Σοβαρός σε heart attack. Λοιπόν. Και είναι ο τυπάς ο οποίος πάντα με ενημερώνει για οτιδήποτε είναι θέμα τεχνολογικό. Από αυτόν παίρνω τις περισσότερες πληροφορίες μου. Λοιπόν, θύε πάνω στις κάρτες γραφικών. Κάποιοι λένε ότι οι VGA είναι καλύτερες από άλλη Strix, άλλη MSI. Ποια είναι η διαφορά και ποια προτείνεις? Λοιπόν,
Είναι λίγο complicated το θέμα. Πάντα σε κάθε γενιά καρτών γραφικών υπάρχουν διάφορες υλοποιήσεις. Εγώ πάντα κοιτάζω για την πιο, όχι την πιο ακριβή, την πιο καλή υλοποίηση. Πιο καλή υλοποίηση σε τι μας ενδιαφέρει. Ωραία. Οι ακριβές υλοποιήσεις είναι συνήθως πιο overclockarισμένες. Έχουν μεγαλύτερο χρονισμό στα ρολόγια τους. Πράγμα που σημαίνει μεγαλύτερη απόδοση. Βέβαια, όταν έχεις μεγαλύτερη απόδοση και πιο χρονισμένα ρολόγια, ισούται ότι ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Λοιπόν, διότι καταναλώνει πολύ περισσότερο ρεύμα. Και όσο πιο πολύ ρεύμα και η μια συσκευή, τόσο πιο μεγάλη θερμοκρασία παράγει. Γι' αυτό υπάρχουν και ανεμιστήρες κάρτες γραφικών για να διώχνουν τη θερμοκρασία. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι παίζει. Κάθε εταιρεία χρησιμοποιεί τους δικούς της τρόπους και τεχνικές για να βελτιστοποιήσει το προϊόν της. Για μένα, προσωπική μου γνώμη, η top υλοποίηση σε κάρτες γραφικών είναι η Gigabyte και η Asus και η VGA. Πρόσεξε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι SI, ότι θα είναι για πάντα αυτό το πράγμα. Από γενιά σε γενιά διαφέρει. Δύο γενιές πιο πίσω, μία από τις καλύτερες υλοποιήσεις στη 1080 Ti, την είχε η MSI. Για την ακρίβεια η MSI Gaming X3, η κάρτα την οποία είχα και εγώ. Λοιπόν, δεν το λέω ότι ήταν η καλύτερη επειδή την είχα εγώ, την διάλεξα να την πάρω επειδή ήταν η καλύτερη. Ήταν η μεγαλύτερη σε μέγεθος, η πιο βαριά. Δεν είχε τα καλύτερα VRMs και τον καλύτερο χρονισμό σε κάρτα. Τα καλύτερα τα είχε η Strix, η Asus και η Gigabyte. Αλλά ήταν by far οι καλύτερες σε θερμοκρασίες. Και ένα πράγμα που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ σε κάρτες γραφικών είναι να μην ανεβάζεις θερμοκρασίες. Είναι ο θάνατος, παιδιά, οι θερμοκρασίες είναι ο θάνατος οποιοδήποτε ηλεκτρονικού εξαρτήματος. Ό,τι ανεβάζεις θερμοκρασίες, ο χρόνος του μειώνεται. Είτε είναι επεξεργαστής, είτε είναι RAM, είτε είναι μητρική, είτε είναι κάρτα γραφικών, είτε είναι τροφοδοτικό. Δεν θέλουμε θερμοκρασίες. Το πρώτο πράγμα που αποφεύγουμε. Γεια σου Θοδωρή. 2 τεσσάρες RAM με 2060 Ryzen, πόσα FPS στο Ford. Μισό. Μείνε λίγο σε αυτό γιατί είναι πολύ complicated αυτό που ρωτάς. Και δεν είναι η απάντηση τόσα. Είναι... Παίζουν και άλλα πράγματα το ρόλο τους. Θα φτάσουμε και εκεί. Προς το παρόν απαντάω λίγο στην ερώτηση του φίλου του Καπίρα. Επομένως, από γενιά σε γενιά λοιπόν διαφέρει. Ανάλογα το τι υλικά χρησιμοποιούν για την κάρτα γραφικών, για την κατασκευή της, τι ρεύμα θα δώσουν. Άλλες υλοποιήσεις αφήνουν να ξεκλειδώσει το ρεύμα μέχρι ένα σημείο, ας πούμε, το οποίο είναι ίσως μεγαλύτερο από τις άλλες. Συνήθως η top σε αυτό είναι η Asus και η VGA, μετά η Gigabyte. Αλλά η Gigabyte καταφέρνει πάντα και φτιάχνει ένα πολύ ωραίο πακέτο που είναι καλά overclockarισμένο από την αρχή με τις καλύτερες θερμοκρασίες. Δηλαδή αν μου λες τώρα ποια 3080 θα ήθελες, θα σου έλεγα την Aorus, την 3080, την Extreme. Γιατί είναι τόσο χοντρή. Είναι πολύ beefy που λέμε. Η VGA είναι καλή εταιρεία και έχει πάρα πολύ αξιόπιστη εγγύηση. Το θέμα είναι ότι από χώρα σε χώρα και από ήπειρο σε ήπειρο αυτό διαφέρει. Εδώ στην Ευρώπη δεν ξέρω τι αντιπροσωπεία ή πόσο καλή είναι η αντιπροσωπεία της VGA. Δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω για τις Asus, γνωρίζω για τις Gigabyte και τις MSI. Η Asus είναι μια πολύ καλή κάρτα γραφικών να πας, αλλά δεν τους έχω τόσο εμπιστοσύνη πάνω στο θέμα εγγύησης. Προτιμώ για άλλο ένα λόγο την Gigabyte, διότι από τη στιγμή που την αγοράζεις, την Aorus, το ακριβό μοντέλο δηλαδή της κάθε κάρτας, την Aorus, σου δίνει ένα έξτρα χρόνο εγγύηση εάν μέσα στις πρώτες 30 μέρες που αγοράζεις την κάρτα, πας και την κάνεις εγγραφή στο site της Gigabyte. Έτσι έκανα και εγώ με την προηγούμενη μου. Και παιδιά, ένας χρόνος παραπάνω εγγύηση. Γιατί όχι. Πρακτικά είναι λεφτά αυτό. Λοιπόν, Κάικα, ήδη εγώ ανεμιστηράκι. Κανείς έχει, έχω ένα ανεμιστήρα εδώ, πάρε σου φέρω. Α, μαυράκι, συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο φίλο το Θοδωρή,
που έχει απορία για 2 τεσσάρες RAM. 2 τεσσάρες RAM είναι ok, δεν είναι too much, είναι ok, είναι decent. Λοιπόν, είναι αξιοπρεπές. Ryzen 2600 τώρα λες και πόσα FPS στο Ford. Για αρχή δεν μου έχεις πει τι κάρτα γραφικών έχεις. Δηλαδή πώς θα σου πω εγώ πόσα FPS θα πιάσεις αν δεν ξέρω τι κάρτα γραφικών έχεις και αν δεν ξέρω επίσης ένα άλλο πολύ βασικό πράγμα, το τι ταχύτητα τρέχουν οι RAM σου και αν η μητρική σου μπορεί να τρέξει την overclockαρισμένη ταχύτητα που έχουν οι RAM σου. Δηλαδή, όταν μιλάμε για Ryzen, να ξέρετε οι Ryzen επεξεργαστές έχουν, δεν θα το πω πρόβλημα, έχουν μία εξάρτηση. Λόγω του ότι όλοι γενικά οι Ryzen δεν χρησιμοποιούν ένα ολόκληρο chip με επεξεργαστές μέσα, χρησιμοποιούν δύο. Π.χ. ο 2600 που ανέφερες χρησιμοποιεί δύο τριπύρινα chip. Τρεις φυσικοί πυρήνες και για κάθε φυσικό πυρήνα δύο λογικούς. Άρα δηλαδή τρεις πυρήνες, 6 thread. Και άλλο ένα το ίδιο. Άλλοι τρεις πυρήνες, 6 thread. Σύνολο 6 πυρήνες, 12 thread. Λοιπόν, τώρα μου πεις πού κολλάει αυτό με τις RAM. Η AMD λοιπόν χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που λέγεται Infinity Fabric, το οποίο είναι ένας διάβλος επικοινωνίας, ο οποίος επικοινωνούν τα τσιπάκια αυτά μεταξύ τους και η ταχύτητα αυτού του διάβλου εξαρτάται 100% από τη RAM, από την ταχύτητα της RAM που έχει στον υπολογιστή. Αν εσύ λοιπόν πας και πάρεις μια RAM της πουτσας που είναι ξέρω εγώ στα 200, στα 2400, να είσαι σίγουρος ότι θα έχει μεγάλη διαφορά, πολύ μεγάλη διαφορά από το αν πάρεις ένα kit με RAM, δύο RAM, δύο στικάκια RAM, οι οποίες τρέχουν στα 3200 και ιδιαίτερα με 14K latency. Άλλο ένα πράγμα το οποίο παίζει πολύ. Καλώς τον Blaze! Καλώς τον. Λοιπόν, έχω υδρόψυξη. Πού κολλάει η υδρόψυξη, by the way? Η υδρόψυξη είναι για τον επεξεργαστή. Πριν καπήρα με ρώτησες για κάρτες γραφικών. Θεία, συγγνώμη αν σε κόβω από την 360 review, αλλά θα ήθελες να εξηγήσεις πώς λειτουργεί γενικά ένα PC για να ακολουθούμε και να καταλαβαίνουμε και τα νούμερα. Δεν με κόβεις από το review της 360, το review έχει ήδη γίνει ρε παιδάκι μου. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος εδώ πέρα τόσο καυλωμένος να ακούσει το review. Θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα και θα δούμε και το review. Κάπως πρέπει να βγει και ένα διωράκι stream, έτσι. Άμα τα πω όλα από την αρχή. Λοιπόν, σας τα αφήνω απλά αυτό εδώ πέρα έτσι για clickbait ρε παιδάκι μου. Εγώ θέλω, εσύ να πας να γαμηθείς. Λοιπόν, τώρα, λες πώς λειτουργεί γενικά ένα PC. Λοιπόν, για αρχή να σας εξηγήσω λίγο πώς στείνεται ένα PC. Χρειάζεσαι μια μητρική κάρτα. Μια μητρική, ωραία. Πάνω στη μητρική θα τοποθετήσεις τον επεξεργαστή. Αυτό το ξέρετε όλοι φαντάζομαι. Γεια σου καύλα μου, γεια σου θέρια ύπαρξη, γεια σου τρελοκόριτσο, καλώς την. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια μητρική. Πάνω στη μητρική μπαίνει ο επεξεργαστής. Και από εκεί πέρα η μητρική, η δουλειά της είναι να έχει ένα λογισμικό μέσα το οποίο λέγεται BIOS, το οποίο καθορίζει τις λειτουργίες, τα πάντα τα οποία έχουν να κάνουν με τον επεξεργαστή της RAM και γενικά είναι η ραχοκαλιά για το πώς θα τρέξει, που θα δώσει τις πρώτες οδηγίες για το πώς θα τρέξουν τα Windows και όλο το σύστημα γενικά. Λοιπόν, Θείες, είχα ρωτήσει κάτι στο προηγούμενο stream. Έχω αρκετά καλούς πυρήνες και threads. 2,9 GHz συχνότητα είναι πολύ καλό. Αν βάλω 1000. Δεν είναι κακή η συχνότητα στο 2,9. Ωραία. Το θέμα είναι αν έχεις Ryzen. Δεν θυμάμαι τι, αν μου έχεις πει ότι έχεις Ryzen επεξεργαστή. Αυτό που είπα πριν και στο Θοδωρή, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ταχύτητα της RAM σου. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, κάτσε και θα καταλήξουμε σε όλα. Λοιπόν, γεια σου Ντίνο μου. Θέρια ύπαρξη μου, είμαι μια χαρά. Άυπνος, αλλά πετάμε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται.
να σου πω για παράδειγμα ότι έχουμε έναν επεξεργαστή. Έχουμε έναν i9, ξέρω εγώ, τελευταίας γενιάς. Ωραία, που είναι και overclockarισμένος από μόνος του, τον Kappa κιόλας. Γιατί το Kappa στο τέλος του το ονόματος στην Intel σημαίνει ότι είναι ξεκλείδωτος, παίρνει και άλλο overclock. Δεν ήμουν από πριν μέσα, συγγνώμη αν σε βάζω να το... Εντάξει, μην αγωνίσεις να τα ξαναπώ ρε παιδάκι μου άλλη μία, αλλά δώσε λίγο βάση σε αυτά που θα πω τώρα. Λοιπόν... Θες λοιπόν να overclockάρεις αυτόν τον επεξεργαστή, γιατί overclockάρεται. Για αρχή πρέπει να έχεις μια μητρική που να σου επιτρέπει να τον overclockάρεις. Δηλαδή, όταν μιλάμε ας πούμε για Intel επεξεργαστές, μιλάς για μητρική η οποία είναι, ξεκινάει από Zeta. Το όνομά της ξεκινάει από Zeta, Zeta 450 για τους τωρινούς ας πούμε που υπάρχουν τώρα. By the way, σε ένα μήνα από τώρα περιμένουμε καινούργιους επεξεργαστές από την Intel. 11η γενιά. Λοιπόν... Θα πάρεις λοιπόν μία μητρική που είναι Z, το chipset της. Θα πάρεις και έναν επεξεργαστή που είναι K. Και θα μπεις μες στο BIOS και θα πας να τον overclockάρεις. Θα κάτσεις να του σετάρεις κάποιες καμπύλες πάνω στο θέμα τροφοδοσίας, ρεύματος και τέτοια. Γιατί προφανώς όταν overclockάρεις έναν επεξεργαστή, αυτομάτως ζητάς περισσότερο ρεύμα, καταναλώνει περισσότερο ρεύμα. Λοιπόν, Θεία, μπορώ να σε ρωτήσω στο Insta κάτι σε λίγες μέρες που θα έχω. Θοδωρή, τα έχω πει. Κοίταξε, αν είναι κάτι απλό ρε παιδάκι μου, ναι, ωραία. Αλλά επειδή το έχω ξαναπεί, αυτό είναι η δουλειά μου. Για αυτά τα πράγματα, για συμβουλές, για οτιδήποτε θέλετε, πληρώνουμε. Εάν είναι κάτι απλό, ναι, να σου απαντήσω. Αν δεν είναι κάτι απλό, κάνεις ένα σαμπάκι και από μένα ό,τι θες. Λοιπόν, σήμερα, γι' αυτό κάνουμε αυτό το tech stream και δεν θα είναι η μοναδική φορά που θα γίνει. Θα το κάνουμε μία με δύο φορές το μήνα πλέον αυτό το tech stream. Οπότε αυτό το tech stream είναι και ευκαιρία να ρωτήσετε κάποια πράγματα χωρίς χρέωση. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το κάνω εγώ για σας, να σας δείξω 5 πράγματα και να σας ενημερώσω για τεχνολογικά νέα. Για όποιον ενδιαφέρεται. Λοιπόν, γεια σου Θιαμπέτη. Λοιπόν, οτιδήποτε λοιπόν πέρα από τα τεχνολογικά stream, καταλαβαίνετε, πάει αλλού. Είναι πρακτικά δουλειά. Λοιπόν, και έλεγα τώρα ότι για να overclockάρεις λοιπόν τον επεξεργαστή πρέπει να δώσεις παραπάνω ρεύμα. Ο κύριος παράγοντας που ρυθμίζει το ρεύμα είναι τα MOSFET και τα VRM. Προφανώς δεν τα έχετε ξανακούσει ποτέ αυτά. Είναι κάτι παπαράκια που πάρουν γύρω-γύρω από τον επεξεργαστή, τα οποία καλύπτονται συνήθως από ψύχτρες. Αν δείτε δηλαδή πάνω από τον επεξεργαστή που υπάρχει κάτι σαν γάμα, αυτό είναι ψύχτρες οι οποίες ακουμπάνε πάνω στο VRM, γιατί αυτά όταν περνάει το ρεύμα ανεβάζουν μεγάλη θερμοκρασία. Και αυτά είναι λοιπόν τα οποία καθορίζουν το πόσο ρεύμα και το πόσο σωστά θα τροφοδοτηθεί ένας επεξεργαστής. Αν λοιπόν πας και πεις ότι θα πάρω την πιο φτηνή μητρική που υπάρχει, που μπορεί να μην έχει καν ψύχτρες πάνω στο VRM, και πεις, ωραία, πήρα την πιο φτηνή μητρική που υπάρχει, θα πάω να πάρω και τον πιο γαμιστερό επεξεργαστή που έχουμε και θα το βάλω πάνω. Οι πιθανότητες είναι μεγάλες να σου καεί ο επεξεργαστής και η μητρική μαζί. Διότι ο επεξεργαστής θα ζητήσει πολύ ρεύμα, αν μιλάμε για καλό επεξεργαστή, δυνατό, τον top, θα ζητήσει πολύ ρεύμα και η μητρική θα είναι ανίκανη να το παρέχει σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω άμα σε βοηθάει κάτι από αυτό. Τι είναι αυτό? Τι μου έχει στείλει? Ναι, δεν είναι κακό ακριβώς, αλλά όχι ακριβώς. Ναι, εντάξει. Θα μπερδέψει λίγο τον κόσμο αυτό. Α, αυτό, μπράβο, αυτό ίσως να βοηθήσει λίγο παραπάνω. Να σας το δείξουμε λοιπόν. Μπράβο, είσαι ωραίος καζίνο. Λοιπόν, μισό. Εδώ ας πούμε βλέπουμε μία μητρική. Λοιπόν, εδώ αυτό για την ακρίβεια είναι και η μητρική που παίρνει Intel επεξεργαστή. Εδώ αυτό είναι το socket που μπαίνει ο επεξεργαστής. Βλέπετε, κάτσα το ζουμάρω λίγο. Λοιπόν, βλέπετε κάτι μαυράκια εδώ, 1, 2, 3, 4 και όχι το μαυράκι το δικό μας chat. Αυτά εδώ τα μαυράκια, 1, 2, 3, 4 και εδώ πέρα έχει μερικά μαυράκια. Αυτά είναι τα VRM και τα MOSFET που λέμε. Αυτά εδώ πέρα δεν έχουν καν ψύχτρα.
Αν αυτός ο επεξεργαστής είναι βαρβάτος και τράβηξε πάρα πολύ ρεύμα, μπορεί να έχεις και φωτιά. Είναι κάτι που δεν θες. Λοιπόν. Μισό λεπτό να δω αν είχε ρωτήσει κάποιος κάτι. Μισό. Από εκεί πέρα. Εδώ πέρα μπαίνουν οι RAM, όπως βλέπετε. Τι κάνει η RAM σε ένα PC? Η RAM είναι μία μνήμη, όχι αποθηκευτικός χώρος. Είναι μία... δεν μου έρχεται η λέξη τώρα. Όχι πρόχειρη μνήμη, τέλος πάντων. Είναι εκεί πέρα που αποθηκεύονται πολλές πληροφορίες που τρέχει το PC σου εκείνη την ώρα προσωρινά. Είναι μία προσωρινή μνήμη. Αποθηκεύονται πολλά πράγματα, είτε από παιχνίδια είτε από οτιδήποτε. Κάτι που μπορεί να χρειαστεί μια εφαρμογή. Λοιπόν, η RAM τώρα έχει μια συγκεκριμένη ταχύτητα. Πλέον στους καινούργιους Ryzen και ακόμα και στους καινούργιους Intel είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπράβο, Μαϊρός, προσωρινή. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό η ταχύτητα της RAM να είναι μεγάλη, να είναι υψηλή. Και το cache latency που έχει να είναι χαμηλό. Δηλαδή, θες ψηλή ταχύτητα στο ρολόι της και χαμηλή στο cache latency. Το cache latency θα το δείτε και όταν πάτε να αγοράσετε μια RAM που λέει CL. Λέει CL14, CL16, CL18, 19. Αυτό είναι το cache latency. Υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ένα sweet spot, ένα σημείο στην κάθε RAM, ανάλογα το πόσο γρήγορο είναι το ρολόι της, το οποίο είναι το κατάλληλο για οποιοδήποτε PC. Π.χ. για τους Ryzen τα καλύτερα σε απόδοση ρολόγια είναι 3200 MHz η RAM, το ρολόι, και το cache latency 14. Ή αλλιώς 3800, νομίζω είναι το 3800 με cache latency 16. Αυτά είναι τα καλύτερα. Εγώ προτείνω σε όλο τον κόσμο 3200 με 14 latency, διότι το 3800 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάντα πολλές μητρικές και δεν είναι και τόσο stable, τόσο σταθερό σαν απόδοση. Να ξέρετε, αυτό το πράγμα μπορεί να σας ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοση, ιδιαίτερα σε Ryzen επεξεργαστές. Σας είπα για το Infinity Fabric που έχουν οι Ryzen επεξεργαστές. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Αυτό έχει μια συγκεκριμένη ταχύτητα που μπορεί να τρέξει. Μπορεί να overclockαριστεί και αυτό σε ακριβούς Ryzen επεξεργαστές, όχι σε κάποιον φτηνό. Αλλά δεν είναι κάτι που απαραίτητα θες να κάνεις. Καλύτερα να το αφήνεις να τρέχει με τη φυσική του ταχύτητα και να εκμεταλλευτείς με μια καλή RAM τη φυσική του ταχύτητα. Δηλαδή σου λέω ότι ξέρεις ότι τρέχει μέχρι τα 3800, ας πούμε. Σου λέω ένα νούμερο. Θα πάρεις λοιπόν τη RAM που είναι μέχρι 3800. Επομένως, αυτές τις RAM που βλέπετε που λέει 4000 MHz, 5000 MHz, αυτά είναι πιπές. Δεν τα παίρνετε, δεν τα αγοράζετε. Είναι για άλλο λόγο αυτά. Λοιπόν, είναι για χοντρά overclocks. Από εκεί πέρα, να ξέρετε, μια RAM που θα πάρετε τη τάξη των 3200, ας πούμε, MHz, θα τη βάλεις πάνω σε ένα PC, δεν θα σου τρέξει αυτόματα σε αυτήν την ταχύτητα. Θα πρέπει να μπεις μέσα στα BIOS και να ενεργοποιήσεις κάτι που λέγεται XMP, που σημαίνει Extreme Profile, το οποίο θα δεχθεί να δουλέψει με το εργοστασιακό overclock που έχει κάνει η εταιρεία. Δηλαδή θα βάλεις την 3200 πάνω και ας τη βλέπεις στα 2400. Πατάς το XMP, μπα πάει 3200. Overclockαρίστηκε αυτόματα. Λοιπόν, εκμεταλλεύεσαι λοιπόν αυτό για να σου μπουστάρει τον επεξεργαστή και να σου δώσει μέγιστη απόδοση στην κάρτα γραφικών. Εδώ είναι τώρα που ερχόμαστε και λέμε το πόσα FPS μπορεί να μου δώσει αυτός ο επεξεργαστής με αυτή την κάρτα γραφικών. Η κάρτα γραφικών από μόνη της έχει ένα cap, ένα όριο. Μπορεί να σου δώσει, π.χ. σου λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα σε ένα παιχνίδι, 500 FPS. Ωραία. Για να μπορέσει να σου δώσει αυτά τα 500 FPS, θα πρέπει ο επεξεργαστής να μπορεί να την τροφοδοτήσει με πληροφορίες αρκετά γρήγορα, ώστε και αυτή να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα.
Και κάπου εδώ θα να πω μια καλησπέρα στον Κόμπο που μόλις ήρθε. Καλησπέρα στον Paradox. Καλησπέρα στον Άλεξ. Λοιπόν, καλησπέρα, δεν ξέρω ποιος άλλος. Ο Μάτσου, Βένοξ Μάτσου. Λοιπόν, και αν είναι κάποιος ο οποίος τον ξέχασα, δεν τον είδα, απολογούμε. Συγγνώμη, απλά ξέρετε, μπήκα και εγώ σε μια ροή. Λοιπόν, Βασιλιά, ευχαριστώ. Νάτος και ο Ντεμπονάρας. Καλώς ο Ντεμπον. Λοιπόν, να σας εξηγήσω τώρα τι γίνεται. Να καταλάβετε πού είναι το πρόβλημα του υπεξεργαστές. Π.χ. γιατί ο θείος έχει μια σάπια κάρτα γραφικών και παρόλα αυτά μπορεί να παίξει 240 Hz το παιχνίδι. Ενώ κάποιος που έχει καλύτερη κάρτα γραφικών δεν μπορεί. Ο θείος, ας πούμε, χρησιμοποιεί, γεια σου κούφο μου, χρησιμοποιεί επεξεργαστή ο οποίος είναι ξεκλείδωτος της Intel, είναι overclockarισμένος στα 5 GHz, όλοι οι πυρήνες, που σημαίνει ότι ακόμα και με μια καινούργια και ένα καινούργιο επεξεργαστή να το συγκρίνουμε, πρακτικά η διαφορά είναι μικρή. Δηλαδή τον έχω ανεβάσει τόσο πολύ. Ωπα ρε γαλό στον εξρόι. Ευχαριστώ πολύ αγορίνα μου. Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα ο εξρόι διαλέγει το θείος Love. Ευχαριστώ πολύ αγορίνα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, απολογήσω, απολογούμε, συγγνώμη. Κάτσα κάνουμε και ένα shout-out τον εξρόι. Ένας moderator παρακαλώ να του κάνει ένα shout-out. Λοιπόν, ένας moderator. Έχουμε moderator, χαίρομαι. Θα δούμε και κλιπάκι τώρα από εξρόι. Νάτος, αυτός είναι παιδιά. But when I stop it, because I was bored. You was bored? How bored you the was? Portuguese is pretty hard. It's pretty hard. Chupa chup. La professore, putano. Oh, putaniari putano, professoro. Ah. Αυτός λοιπόν είναι ο εξρόι, παιδιά, που βλέπετε. Μπείτε κάτω να follow, δώσε το αγάπη. Λοιπόν, την παλιά κάμερα τη χειρότερο. Συνεχίζουμε λοιπόν, παιδιά. Σας έλεγα, εγώ ας πούμε χρησιμοποιώ έναν επεξεργαστή τον οποίο τον έχω overclockάρει, χρησιμοποιώ και μια πάρα πολύ γρήγορη RAM. Οπότε ο επεξεργαστής μου δίνει στον κατάλληλο χρόνο τις πληροφορίες που πρέπει στην κάρτα γραφικών για να μπορέσει να δουλέψει στο έπακρο, όσο πιο πολύ γίνεται. Τώρα θα μου πεις πού κολλάει ακριβώς αυτό με τα frames. Κολλάει, διότι το frame δεν το φτιάχνει η κάρτα γραφικών. Να σας εξηγήσω τώρα ποια είναι η διαφορά. Το frame το φτιάχνει ο επεξεργαστής. Η κάρτα γραφικών παίρνει τις πληροφορίες λοιπόν από το frame που έχει φτιάξει ο επεξεργαστής και το ζωγραφίζει. Η δουλειά της κάρτας γραφικών λοιπόν είναι να ζωγραφίζει βάσει τις πληροφορίες που έχει πάρει από τον επεξεργαστή. Λοιπόν, εδώ είναι που χρειάζεται επεξεργαστική ισχύ και ταχύτητες και 1002 η κάρτα γραφικών για να μπορέσει να ζωγραφίσει τα frame πολύ γρήγορα. Μπορείς να μας δείξεις πώς γίνεται, θείε, να ανεβάσουμε γιατί και εγώ δεν τρέχω με 3200 όπως λένε η RAM. Μισό, να σου πω πώς να κάνεις overclock τη RAM. Τι ακριβώς εννοείς να σου πω να... Γιατί δεν γίνεται όλοι να ανεβάσετε αυτά που έχετε. Κάποια ανεβαίνουν, κάποια δεν ανεβαίνουν. Και προφανώς προς αυτή τη στιγμή, on stream, δεν είναι δυνατό να στο δείξω. Διότι θα πρέπει να μπω στα BIOS π.χ. για να στο δείξω. Ναι, να μπω στα BIOS. Πρέπει να κλείσω το PC για να μπω στα BIOS. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να το κάνω. Και γενικά θα σας πρότεινα, αν δεν έχετε ιδιαίτερη εμπειρία με overclocking στα BIOS, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλό θα ήταν να μην το κάνετε. Παράλληλα, αν θέλετε να το κάνετε, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ψάξτε κάποιο guide στο YouTube για να βρείτε για το πώς γίνεται για ακριβώς τα πράγματα που έχετε τον επεξεργαστή και πιθανότητα ακόμα και την ίδια τη μητρική που έχετε. Πότε πιστεύεις θα πέσουν οι τιμές χαρτιών γραφικών? Θες να σου πω την αλήθεια ή θες να σου πω αυτό που θες να ακούσεις? Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι ότι μπορεί για ένα χρόνο ακόμα να έχουμε αυτές τις τιμές. Ναι. Πίστευα ότι μέχρι τώρα θα είχαν κοπάσει όταν ξεκίνησε το Νοέμβριο η όλη παράνοια. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα κράτησε ένα χρόνο ακόμα.
Και ευελπιστώ κιόλας να είναι ένας χρόνος και να μην είναι και παραπάνω. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, σας εξήγησα λοιπόν τώρα πώς φτιάχνετε ένα frame, πώς μπουστάρετε μια κάρτα γραφικών μέσω του επεξεργαστή. Άρα στην ουσία όταν θες να φτιάξεις ένα δυνατό gaming rig, δεν πας να πάρεις ένα αδύναμο επεξεργαστή. Πας να πάρεις ένα επεξεργαστή που έχει δυνατά ρολόγια ή τουλάχιστον τα ρολόγια του. Πρόσεξε, μπορεί να μην είναι π.χ. να πάρεις έναν Ryzen επεξεργαστή, οι οποίοι Ryzen δεν έχουν τόσο υψηλό χρονισμό στα ρολόγια. Αλλά δεν έχει τόση σημασία, διότι εδώ υπάρχει κάτι άλλο που λέγεται IPC. IPC σημαίνει Instruction Per Clock. Δηλαδή, οδηγίες ανακύκλο. Γιατί αυτά τα megahertz που λέμε, megahertz σημαίνει μεγάκυκλους. Ωραία. Άρα, σου λέει, έχουμε, ξέρω εγώ, έναν επεξεργαστή ο οποίος τρέχει, τη Intel που τρέχει στα 5 GHz και έναν επεξεργαστή τη Ryzen, ο οποίος τρέχει στα 4 GHz. Ωραία. Στα 4,3 σου λέω εγώ. Παρότι η Intel μπορεί να φαίνεται πιο ψηλό και πιο μπάνικο το ρολόι που είναι στα 5, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα ένα Ryzen στα 4,3. Γιατί το Ryzen έχει καλύτερο IPC. Είμαι on stream. Είμαι on stream σου λέω. Τελείων. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, άρα τι γίνεται. Λες εσύ, ξέρω εγώ, είναι χαμηλό το ρολόι μου στα 2,9. Όχι, δεν είναι απαραίτητα χαμηλό. Ειδικά αν έχεις Ryzen. Γιατί οι Ryzen επεξεργαστές έχουν καλύτερο IPC από την Intel. Σημαίνει ότι κάνουν περισσότερες διεργασίες αναχρονικό κύκλο. Λοιπόν, άρα αν μπουστάρεις με μια δυνατή RAM το Ryzen CPU σου στα 3,2, ας πούμε 14 latency, μπορείς να πιάσεις αποδόσεις Intel πρακτικά. Επομένως αν μου πει κάποιος Intel ή AMD, θα του πω ανάλογα τι θες να κάνεις και ανάλογα τι σου είναι πιο φτηνό, έτσι. Λοιπόν, τελείωσε το τετράδιο και το μελάνι του χιλιόμου. Περίμενα να φέρω κι άλλο. We are Venom. Χάχα, μαυράκι καλό. Τέο Όφη, ευχαριστώ πολύ για το follow, καλώς ήρθες στην παρέα. Ποιος ελφό, τον πετσοκόψαν τον εξτρώει ρε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να προσέχει καθένας όταν αγοράζει έναν υπολογιστή. Σας είπα, είναι η μητρική για τον επεξεργαστή, για να μην στον κάψει, αλλά ένα από τα πιο σημαντικά είναι το τροφοδοτικό. Πάμε λοιπόν στο τροφοδοτικό. Δεν θα παίρνετε μάρκες μέκαψες. Δεν θα παίρνετε τροφοδοτικά που κάνουν 20 ευρώ. Λοιπόν, το τροφοδοτικό, να ξέρετε, υπάρχει μια unofficial, μια μη επίσημη αναλογία για το πόσο ακριβό πρέπει να είναι. Το τροφοδοτικό σου πρέπει να είναι γύρω στο 10% του budget που έχεις για το PC. Αν θα φτιάξεις δηλαδή ένα PC της τάξεως των 1000 ευρώ, θα πρέπει να δώσεις τουλάχιστον 100 ευρώ για τροφοδοτικό. Αν δώσεις 2000 ευρώ για PC, θες ένα κοντά στα 200 ευρώ. Αν δώσεις 3000, θα το πάρεις πάλι με 200 ευρώ, γιατί πρακτικά κάπου εκεί στα 200 με 200 κάτι ευρώ βρίσκεις τα καλύτερα. Εκτός αν μιλάμε τώρα για πολύ περισσότερα VAT, ανάλογα τι δουλειά θες να κάνεις. Κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει video editing, κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει rendering, να φτιάξει 3D animation. Το κάθε να γίνεται με διαφορετικό part συνήθως. Συνήθως για τα video rendering χρησιμοποιείς τον επεξεργαστή και για τα render σε 3D animation χρησιμοποιείς κάρτα γραφικών. Δεν είναι απαραίτητο, υπάρχει και video rendering με κάρτα γραφικών και 3D rendering με επεξεργαστή και με τα δύο μαζί. Παίζει ρόλο το πρόγραμμα, παίζει ρόλο το τι ακριβώς κάνεις, παίζει ρόλο, είναι πιο complicated πράγματα αυτά. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κάποιον από σας αυτό. Οπότε προχωράμε. Και έλεγα τώρα, πάμε στο τροφοδοτικό που είναι αυτό εδώ, το PSU. Το οποίο, παιδιά, θα κοιτάτε πάντα να είναι 80+ πιστοποίηση για αρχή.
Γεια σου, Οργανίτο μου. Λοιπόν, τι κερδίζεις με το να είναι 80 plus πιστοποίηση? Υπάρχει μια πιστοποίηση από ένα οργανισμό που σου πιστοποιεί ότι αυτό το τροφοδοτικό, όταν τραβάει ρεύμα στο peak του, όταν λέμε peak δεν είναι όμως τα max watt, δηλαδή αν έχεις ένα 700 τροφοδοτικό, δεν μιλάμε να τραβάει 700 watt, έτσι. Μιλάμε να τραβάει κάπου στο 25-30%. Το 25-30% δηλαδή στο 700 watt είναι κάπου στα 200, όχι σε, στα 300 κάτι watt. Λοιπόν, 20%, 300, όχι ρε, τι μαλακή σου είπα, είναι 40% αυτό. Τέλος πάντων, κάπου εκεί από τα 200 watt και μετά, σε ενδιαφέρει να τραβάει όσο πιο efficiently το ρεύμα γίνεται. Efficient δηλαδή, υπάρχει μια καμπή, αν το δείτε, όταν πας σε μια, πας να πάρεις ένα Seasonic τροφοδοτικό, ας πούμε, ωραία. Θα μπει στο site και θα σου δείξει την καμπή, την καμπή του ρεύματος, και σου λέει, όταν το PC σου τραβάει 50 watt, το έχει μια καμπή που σου λέει, αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, σου δουλεύει με efficiency γύρω στο 83%, λέω ένα νούμερο. Εάν το πας στο 30%, εκεί χτυπάει περίπου το max της καμπύλης, που είναι όσο πιο efficient γίνεται. Που σημαίνει εκεί θα σου χτυπήσει και 87 και κοντά στο 90%. Το δικό μου τροφοδοτικό, ας πούμε, το έχω αγοράσει 200 ευρώ, είναι titanium, είναι 80 plus titanium, είναι το ανώτατο στάνταρ που υπάρχει. Αυτό το τροφοδοτικό έχει efficiency μέχρι 96%, που σημαίνει από το ρεύμα που σου τραβάει από την πρίζα, καταναλώνει το 96% και αφήνει μόνο 4% να πάει χαμένο, γιατί να ξέρετε, πάντα χάνεται ενέργεια, πάντα. Αυτό σημαίνει το 80+. Πότε θα παίξει PC Simulator? Ποτέ. Λοιπόν, γεια σου καθηκάρα μου. Θείε, ποια κάρτα γραφικών θα προτείνεις για ένα PC γύρω στα 500-600 ευρώ? Blaze μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κάρτες στην αγορά, ρε φίλε. Δηλαδή 600 ευρώ μπορεί να βρεις την πιο φθηνή κάρτα σε καινούρια πλέον. Όσο θες να πάρεις σε όλο το PC, μπορεί να βρεις την κάρτα αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτή τη στιγμή, στην προκειμένη φάση που βρισκόμαστε, το πιο λογικό πράγμα που μπορώ να συστήσω σαν οποιοδήποτε εσάς είναι να ψάξει να βρει μία κάρτα γραφικών μεταχειρισμένη από το Insomnia ή από κάπου αλλού. Να προσέξετε, μη σας καμάρει ο τύπος, να μην είναι χαλασμένη, να το βάλετε να τη δουλέψει μπροστά σας, να δείτε ότι δουλεύει, και να αγοράσετε μία μεταχειρισμένη σε μία πιο φυσιολογική τιμή, γιατί ακόμα και οι μεταχειρισμένες έχουν πάει στο Θεό. Λοιπόν, καλό σε shotgun. Επομένως, δεν μπορώ να σου πω κάποια κάρτα γραφικών, γιατί δεν υπάρχουν κάρτες γραφικών. Αυτή η κάρτα, λοιπόν, αυτή η κάρτα, η 3060 που κυκλοφορεί σήμερα είναι σε δυνατότητες αντίστοιχη με την 2060 Super και λίγο πιο δυνατή από την 2060 Super. Θα τα δούμε και εδώ στο βίντεο. Και η πιο φθηνή που θα βρεις τώρα είναι 600 ευρώ. Πρόσεξε, 600 ευρώ θα δώσεις για μια κάρτα που κάνει 330. Άρα τι να σου πω εγώ τώρα τι να πάρεις. Μακάρι να μπορούσα δηλαδή να γεννήσω κάρτα γραφικών, να στην πουλήσω. Δυστυχώς δεν εξαρτάται από... Έλα ρε κοριτσάρα, έλα ρε κοριτσάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κοριτσάρα μου, να είσαι καλά. Really, really appreciate it. Πάμε λίγο Θείος Love, πάμε λίγο Θείος Love. Δώσε τη Λενουτσάρα Θείος Love παρακαλώ. Δώσε τη και Λενούτσι Πουπ. Και εννοείται ένα shout out, εννοείται. Να βγεις. Θα δούμε. Δεν Οπα, θέλει πολλά, θέλει ένα λάθος και μια κακή στιγμή για να ένα λάθος και μια κακή στιγμή. Οπότε ξέχνα το αυτό το πράγμα. Το ξεχνάμε. Μπορεί να βάλουν πάλι, χωρίσαμε. Λες πάλι να ξαναφέρουν κάτι τέτοιο. Σόλτ, καλό βράδυ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση να έχεις. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, Λενούτσι. Πέσε στο stream της να βλέπουμε μόνο αυτόν. Παιδιά, άμα μπει αυτή το Floris Lava, το δηλώνω από τώρα ότι θα παίζει μόνο Floris Lava. Το δήλωσε μόνο Floris Lava, παιδιά. Βέβαια, αυτό είναι κλειπ μιας εβδομάδας πριν περίπου. Πες να συζητήσεις, Βασίλη, τι ακριβώς σου συνέβη. Είναι cringe, λέει. Όλα να τα περιμένεις από Φωτ. Μακάρι να κάνουν και ένα καλό. Εγώ έχω απορία. Αυτό το κλιπ. Ποιο διαταραγμένο σου τράβηξε. Αν είναι να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, θα το κρατήσουμε και λίγο παραπάνω. Ρέντα, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου, ρε Λενούτσι, σοβαρά, αυτό το κλιπάκι τώρα. Ποιο έκατσε και το έκανε, για ποιο λόγο το έκανε αυτό το κλιπ.
Εσείς που κάνετε κλικ, παιδιά, στα κανάλια, για ποιο λόγο τα κάνετε αυτά τα πράγματα? Αχ, Θεέ μου. Αυτή λοιπόν ήταν η Λενούτση μας. Να πάτε να της κάνετε ένα follow, να δώσετε αγάπη. Και να ξέρετε, Παρασκευή έχει ο Θείος Καστομάκια, 9 η ώρα. Και Σάββατο έχει η Λενούτση Καστομάκια. Ώρα δεν γνωρίζω ακόμα, αλλά κάπου θα είναι παραπλήσια ώρα. Μετά τα καστομάκια του Θείου, να είστε έτοιμοι για τα καστομάκια της Λενούτση. Άμα την ξανακάνω show, θα μπει και συνέχεια. Ναι, τι έγινε? Τι, φιλάκια θες? Ναι, κι εγώ σ' αγαπάω. Ναι, κι εγώ. Όλη μέρα σ' αγαπάω όμως, Και παίζουμε, τραβάμε και το σκηνί. Και με δαγκώνεις. Και μου αγριεύεις. Του, και εδώ μου είσαι φιλάκια στο στόμα. Ε, απλά πρέπει να φύγει από πάνω μας, είναι η άλλη, ρε. Τώρα ο Μαυράκης βρήκε παιχνίδι. Ναι, έλα, μούτσου, μούτσου. Λοιπόν. Τέλεια. Ο Μαυράκης βρήκε παιχνίδι, παιδιά. Θα παίζει ένα κλιπάκι του Λενούτση στο κανάλι. Έλα. Σιωπή, ρε. Ντάει. Ναι, μούτσου, μούτσου. Ναι, γουφ. Λοιπόν, δεν κρατήθηκα, λέει. Λοιπόν, συνεχίζω τι έλεγα τώρα, γιατί αποσυγκεντρώθηκα. Έχω καλύτερα κλίπ από αυτά, ρε. Σιωπή, ρε. Σιωπή, γκρινιάρη. Τι έλεγα, ρε μαλάκα, αποσυγκεντρώθηκα τελείως τώρα. Το χάσα. Θεία, θα φάω ραβιόλια σε λίγο. Κάποιος ζήλεψε από τα ραβιόλια της Δευτέρας. Καλή όρεξη, αγόρινα μου, καλή όρεξη, Θοδωρή μου. Έτσι, παιδιά, σπαμάρετε έους, εδώ, έως. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος που μπορεί να βοηθήσει ένα γέρο άνθρωπο που είναι on stream αυτή τη στιγμή και πάσχει από άνοια για τις τιμές. Α, μπράβο, μπράβο, να είσαι καλά, για τις τιμές και από τις χάρες γραφικών. Έλεγα στο Θοδωρή, νομίζω. Ή στον στο φίλο τον κόλλησα, τον Blaze. Λοιπόν, κάποιος με ρώτησε για PC. Οπότε δεν μπορώ να σου πω κάτι. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι τι να πάρεις για να είσαι προετοιμασμένος για μια καλή κάρτα γραφικών. Οπότε, βρες εσύ την κάρτα γραφικών. Ωραία, βρες μια καλή κάρτα γραφικών σε μια normal τιμή. Μεταχειρισμένη, δυστυχώς. Και μετά βλέπεις την budget έχεις για να χτίσεις όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι ξέρεις καθόλου από συνδέσεις Wi-Fi? Κοίταξε, δεν είμαι η δίμονας στις συνδέσεις Wi-Fi, έτσι. Εμείς γενικά πάνω στο θέμα δίκτυα έχω γνώσεις, δεν είμαι expert. Δεν είμαι ο τύπος που θα πας για θέλω κάποιον αποδείχτη, θα πάω στο Θείο, έτσι. Έχω γνώση όμως να βοηθήσω. Οπότε, πες μου ακριβώς τι θες πάνω στα Wi-Fi. Τι απορία έχεις δηλαδή για το Wi-Fi? Αξίζει να δώσω $300 για μια 1050 καινούρια? Για κανένα boosty λόγο. Για κανένα boosty λόγο. $300. Γνώμη για δυνατότητες Ryzen AF 1600. Ποιο είναι το AF τώρα το μοντέλο? 1600. Κάτσε να το γκουγκλάρω μία, γιατί AF Ryzen 5600. Τι είναι, overclockarισμένο γυαλά? 3,6. Χαμηλή συχνότητα. Σε τι τιμή θα το πάρεις αυτό? Ryzen 5. Ναι, θα το πάρεις, το έχεις. Δεν καταλαβαίνω. Η ερώτηση ποια είναι, τη γνώμη γιατί, ας πούμε. Τι πράγμα? Αν αξίζει να το πάρεις αυτά τα λεφτά, δηλαδή. Παιδιά, μη με ρωτάτε, λες και είμαστε πεντάχρονα, γνώμη π.χ. για τον Banisher. Θα σου πω εγώ στα αρχίδια μου τον έχω γραμμένο και όλα και πρόσεχε. Προσέχω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά και δεν τον έχω γραμμένο στα αρχίδια μου, απλά θέλω να σου πω σαν παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή, κάντε μου μια ερώτηση που να είναι λίγο, να μην είναι συγκεχημένη, να έχει μια ουσία.
γνώμη γιατί ακριβώς πάνω σε αυτόν τον επεξεργαστή. Θες να τον αγοράσεις, τον έχεις ήδη και έχεις κάποιο πρόβλημα. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, να καταλάβω και εγώ τι θες να σου απαντήσω. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Γνώμη, για δυνατότητες. Ρε φίλε, είναι παλιός επεξεργαστής, ο 1600, έτσι. Θα σου πρότεινα να πάρεις ένα πιο καινούριο. Αν μιλάς για να αγοράσεις, έτσι. Γεια σου, Γαλάνια. Ένα shout out το Γαλάνια, παρακαλώ. Λοιπόν. Έφαγα μπαν και πείσμα, θα σκέφτομαι να ξεκινήσω PC. What? Τι μπαν, ρε. Σκέφτομαι να ξεκινήσω PC από εκεί. Όχι ρε, ούτε καν ρε. Όχι ρε, παιδιά. Κάτσε ρε μαλέκα, πάρε. Έλα ρε τα βούρα, άρχοντα. Γαμίσω. Όπα, όπα. Έλα να πεθάνω, γάρας. Έλα. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός είναι ο Γαλάνιας, παιδιά. Πάμε. Κάντε το όλοι ένα follow, δώσε το αγάπη. Πάμε, Γαλάνια μου. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Έτσι ρε, μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Λοιπόν, ξανανεβάζω τον desktop audio. Αφού μου τρύπησες λίγο τα τύμπανα, Γαλάνια. Λοιπόν. Μπορείς να μου πεις αν είναι καλός ο i5-9400, γιατί τον παρήγγειλα πριν κανένα μήνα. Για να παίξεις το game είναι καλός. Για να παίξεις game είναι μια χαρά. Για streaming δεν είναι. Δεν τον προτείνω. Και streaming ακόμα που λέει ο λόγος μπορεί να κάνεις, αλλά δεν τον προτείνω. Εντάξει, είναι καλός επεξεργαστής. Τίμιος που λέμε. Εξαπείρηνος, αλλά τώρα να σου πω κάτι. Να σου πω τι μαλακία έκανες. Μεταξύ μας. Πας και παραγγέλνεις τώρα, πριν ένα μήνα, έναν επεξεργαστή που είναι προηγούμενης γενιάς. Ωραία. Και έχει 6 πυρήνες. Στα ίδια λεφτά που πήρες αυτόν, έπαιρνες 10 της γενιάς, τον καινούριο, στα ίδια, άντε να είναι και 10 ευρώ παραπάνω, επεξεργαστή που θα έχει και πιο ψηλά ρολόγια και θα έχει 6 πυρήνες, 12 thread. Δηλαδή, χάνεις τη μισή επεξεργαστική ισχύ με αυτή την αγορά που κάνεις. Καταλαβες. Θα το δικαιολογήσω μόνο ρε παιδάκι, αν μου πεις ότι ξέρεις τι, έχω μητρική που είναι προηγούμενης γενιάς. Οπότε ξέρεις τι, πάνω σε αυτή ήθελα να βασίσω το build και ήθελα να δώσω μόνο 120 ευρώ. Εκεί το δέχομαι. Εάν φτιάχνεις build από την αρχή, έκανες μαλακία. Λοιπόν. Μέρλιν σου είπα, το χτίσιμο από εκεί μακριά. Είναι παλιός, θες κάτι καινούριο. Μην παίρνετε προϊόντα τα οποία είναι 3 και 4 γενιές πίσω. Λοιπόν. Ευχαριστώ Ακώστα και ευχαριστώ Παντελή για τα follow. Καλώς ήρθατε παιδιά, καλώς ήρθατε. Λοιπόν. Επίσης για να παίξω online στο PC πρέπει να έχει καλώδιο συνδεμένο με router. Γενικά για να παίξετε online, οτιδήποτε παιχνίδι παίζετε, παιδιά μην το παίζετε με Wi-Fi, εννοείται ναι, θα πας να βάλεις καλώδιο από το router στο PC. Θα πας να αγοράσεις από το Scrooge ας πούμε ένα CAT6, CAT6 ή CAT6E, θα στο γράψω στο chat, CAT6 και CAT6E. Αυτά είναι τα καλώδια με τις τελευταίες προδιαγραφές που είναι για μέγιστη ταχύτητα. Λοιπόν, θα πάρεις να πάρεις ένα τέτοιο καλωδιάκι, θα συνδέσεις την κονσόλα, το PC, οτιδήποτε θες, με το router σου και θα απολαύσεις το παιχνίδι σου. Με Wi-Fi, παιδιά, μην παίζετε. Ταλαιπωρήστε και εσείς και θα ταλαιπωρήσετε πιθανότητα και τους αντιπάλους του συμπαίκτη σας. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, και δεν είναι, πολύ φτηνά τα καλωδιάκια, έτσι. Δεν είναι κάτι ακριβό. Σκέψου, εγώ έχω πάρει καλούμπα 100 μέτρα, έτσι, με 18 ευρώ. Κάτι 6E. Και τα φτιάχνω μόνος μου τα καλώδια μου. Εντάξει, προφανώς δεν θα πάρετε απαραίτητες καλούμπα άμα δεν ξέρετε να φτιάχνετε καλώδιο, δεν είναι απλή διαδικασία. Αν και θα μπορούσα να σας δείξω σε επόμενο το extreme, να σας δείξω πως φτιάχνετε ένα καλώδιο. Γιατί όχι, βεβαίως. Λοιπόν.
μισό. Μη με κάνετε, δεν ξέρω τι κλειδί θα παίξει. Μπορεί να μου πεις αν είναι καλός. Ναι, το είπαμε πριν ένα μήνα. Θα δώσω λίγο εξρώη μου. Εγώ επιτέλους παρήγγειλα το κουτί της Razer που μου είπες. Μπράβο, πήρε το O11 Dynamic, το Razer Edition. Καταπληκτικό κουτί. Θυμάσαι τι σου είχα πει, Λενούτσι, έτσι. Με γεια κιόλας για όταν σου ήρθει. Θα μπει πάνω η δρόψυξη, γιατί στο πλάι δεν θα χωράει πιθανότητα. Δοκιμάστε το και για το πλάι, αλλά είμαι σίγουρος δεν θα χωράει στο πλάι, θα μπει πάνω. Πάνω ήδη σου είχα δείξει ότι χωράει. Το λέει και στα specs. Οπότε μη σου πει κανένας μάγκας ότι α, δεν χωράει κυρά μου και πού να το βάλουμε αυτό. Θα του πεις αρθιωθείς από την Αθήνα και σου βάλεις τον κόλλο. Αυτό. Τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, δεν φτιάχνω από την αρχή. Πήρα i5 με τα ενσωματωμένα γιατί δεν έχω κάρτα. Ναι, εντάξει, με τα ενσωματωμένα τώρα που έχεις πάρει το i5 για κανό λολάκι σε low graphics κάτι γίνεται. Ενσωματωμένα Fortnite, αν μιλάς για Fortnite, θα παίζεις με ούτε 30 fps, έτσι. Άντε με το ζόρι, τσακίρ και έφυγε 30 fps. Δεν είναι δυνατά τα ενσωματωμένα, να ξέρεις. Για δώσε γνωμούλα για επεξεργαστή μέχρι 250 που θεωρείς ότι αξίζει να ξεκινήσει χτίσιμο. Μισό. Θέλω να μου πεις όλο σου το budget, Merlin, γιατί εγώ μπορώ να σου πω επεξεργαστή μέχρι 250, αλλά αν σου πω Ryzen, θα σου προτείνω και ακριβή RAM για να μπορεί να τρέχει στις ταχύτητες που πρέπει να τρέχει σωστά ο Ryzen. Αλλιώς σου πω μια πιο φτηνή RAM που έχει καλές ταχύτητες και θα σου προτείνω Intel επεξεργαστή. Γενικά να ξέρετε, παιδιά, το ότι οι Ryzen είναι πιο φθηνοί επεξεργαστές είναι παγίδα. Δεν είναι πιο φθηνοί. Είναι πιο φθηνοί να τους αγοράσεις σε συγκρίση με την Intel συνήθως. Αλλά για να μπορούν να σου τρέξουν σαν τη Intel, θέλουν πιο ακριβή RAM. Να το θυμάσαι αυτό. Και εννοείται θέλουν και λίγο πιο ακριβή μητρική. Έχουν και ακριβές μητρικές πλέον οι Ryzen. Οπότε πλέον έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που ενώ η Intel κάποτε ήταν ακριβή, τώρα λέμε ότι η Intel είναι φθηνή. Τι κάνουμε εδώ, κάνουμε tech stream. Εξηγώ στα παιδιά πράγματα για τα PC, για απορίες που έχουν και σε λίγο θα δείξουμε και το review για την καινούργια κάρτα 3060 που κυκλοφόρησε σήμερα. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, Θείο, ένα PC με budget 600-700 ευρώ για παίζει λίγα χαρακτηριστικά. 600-700 ευρώ. Βασικά δεν θα σου πω 600, σου πω 700 ευρώ. Okay. 700 ευρώ θα σου πω ένα επεξεργαστή 10ης γενιάς Intel i5, θα σου πω τον Gappa κιόλας που να είναι ξεκλείδωτος. Θα σου πω μια μετρική της άξης των δηλαδή 220 κάτι ευρώ επεξεργαστής συν 100 ευρώ περίπου μετρική, 300 κάτι. Ένα τροφοδοτικό γύρω στα 60-80 ευρώ. Το οποίο θα σου πρότεινα στη Sonic. Και να σου πω κάτι, προτίμησε η Sonic μάρκα τροφοδοτικό και ας είναι και λίγο πιο ακριβό, ένα Gold της Sonic είναι τα καλύτερα. RAM θα σου προτείνω μία SATA 200 με 16 latency που είναι φτηνή σχετικά. Βρίσκεις δηλαδή έτσι με 60-70 ευρώ για 16 GB. Έναν SSD τώρα ανάλογα το budget, εκεί θα κόψουμε λίγο αν είναι. Μπορεί να βάλεις 500, μπορεί να βάλεις και 1 GB και 1 TB ανάλογα την τιμή. Δεν θα σου πρότεινα να βάλεις SSD, NVMe SSD, διότι πρακτικά πληρώνεις περισσότερα λεφτά χωρίς να πάρεις ιδιαίτερη απόδοση, βασικά καθόλου απόδοση σε gaming. Μελλοντικά βέβαια θα έχει αξία να πάρεις NVMe SSD, αλλά θα πρέπει να είναι Gen 4. Αν δεν είναι Gen 4 δεν έχει νόημα να το πάρεις. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις, μητρική σούπα, RAM σούπα, επεξεργαστή σούπα, τροφοδοτικό σούπα και πάρε και ένα κουτί. Προτείνω συνήθως κουτιά της Cooler Master γιατί έχουν καλό airflow. Να παίρνετε κουτί το οποίο, παιδιά, να έχει σαν ψάθα μπροστά, όχι ψάθα όπως όλο το mess που λέμε, που έχει τρυπούλες. Μην παίρνετε κάτι που έχει τζάμι μπροστά γιατί δεν έχει airflow. Πρέπει να τραβάει αέρα αυτό, να στέλνει μέσα. Τώρα, αν θα πάρετε υδρόψυξη ή αερόψυξη, είναι δικό σας θέμα. Θέλει και μια ψυχτρούλα για αυτούς τους επεξεργαστές γιατί να βάζω θερμοκρασίες. Λοιπόν. Αξίζουν κατά τη γνώμη σου τα χρήματα για αγορά UPS καθόλου ημιτόνου, καθαρού ημιτόνου.
Ρε φίλε, κοίτα, γενικά θα σου πω ότι το UPS αξίζει. Ναι. Αξίζει, κοίταξε. Θα σου πω δύο λύσεις. Θα σου πω τη φτηνή για την ακριβή. Η φτηνή είναι να πάρεις ένα πολύπριζο της APC. APC. Το οποίο έχει πάρα πολύ ψηλή προστασία. Έχει προστασία για πάρα πολύ ψηλές τάσεις. Ώστε εάν να σου γίνει μια υπέρταση ή μια χαμηλή τάση, να την πληρώσει το πολύπριζο και να σου προστατεύσει το PC, τροφοδοτικό και οτιδήποτε. Από εκεί πέρα, σε μια διακοπή ρεύματος, το πολύπριζο δεν σε σώζει. Το UPS σε σώζει, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να κάνεις και μια δουλειά. Μπορεί να κάνεις μια δουλειά στο ίντερνετ. Μπορεί να φτιάχνεις κάτι. Σου δίνει χρόνο να κάνεις ένα save. Οπότε ναι, το UPS αξίζει τα λεφτά του, κατά τη γνώμη μου. Και ας μην έχω εγώ, έτσι. Δεν με απασχολεί, επειδή δεν κάνω δουλειές που χρειάζεται save και τέτοια. Δεν έχω δώσει το extra budget για να το πάρω, αλλά ναι, αξίζει. Αν κάποιος θέλει να είναι full save, αξίζει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, αλλά με τον i5 που σου είπα και μια 1050 θα μπορώ να παίζω GTARP. Σίγουρα θα μπορείς να παίζεις GTARP, σίγουρα. Για τα FPS δεν μπορώ να σου εγγυηθώ κάτι, δεν ξέρω στα πόσα FPS. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα είναι ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα, έτσι. Μέχρι εκεί, κράτα αυτό, κράτα αυτό. Δεν δουλεύει έτσι παλί, καρέ μου, για ειδικευμένες ερωτήσεις πρέπει να κάνεις ένα... Ναι. Εγώ τώρα σου είπα, ρε παιδάκι μου, ένα πολύ χοντρικά ένα build, έτσι. Τώρα, εάν θες να σου πω εγώ ακριβώς τι να πας να αγοράσεις πάνω σε αυτό το budget, αυτό είναι δουλειά που θέλω μία ώρα για να σου το κάνω και αυτό το χρεώνω ένα σαμπάκι που είναι συμβολικό. Λοιπόν... ναι, είναι στο πάνω μέρος. Τέλεια. Λοιπόν, είναι καλό το Collin Observatory Lite. Κοίτα, έχω ακούσει καλές κριτικές για τα Collinic και κακές. Δεν έχω χρησιμοποιήσει εγώ προσωπικά. Δεν είμαι σίγουρος για το πόσο καλό airflow έχουν τα Collinic. Απλά ξέρω ότι είναι φτηνά και όμορφα κουτάκια. Εάν κάποιος, ρε παιδιά, θέλει, τον νοιάζει πιο πολύ η μούρη και δεν έχει κανένα επεξεργαστή μέσα full overclockαρισμένο, εντάξει, και λες τα αρχίδια, θα πάρω και ένα που να είναι όμορφο. Λες, άστο να πάει. Αλλά εγώ πάντα προτείνω να παίρνετε το καλύτερο, παιδιά, γιατί τα λεφτά που θα δώσετε δεν γυρίζουν πίσω και καλό θα είναι να μάθετε όταν πρόκειται για υπολογιστές να μην παίρνετε φτηνιάρια πράγματα, να παίρνετε το καλύτερο. Το καλύτερο. Αυτό που θα σου δώσει τη μεγαλύτερη απόδοση σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Λοιπόν, είναι επένδυση. Μην το βλέπετε σε φάση, α, πεινάω, τι θα φάω σήμερα, σουβλάκια, γιατί εντάξει δεν θέλω να δώσω πολλά λεφτά. Όταν αγοράζετε PC, θα πρέπει να δώσετε λεφτά, γιατί είναι επένδυση. Ειδικά για το gaming και ειδικά για productivity. Ειδικά για αυτά τα δύο. Κούφο, εσύ να ακούς. Λοιπόν, εγώ αλλάζω γιατί είχα κάνει... Γιατί είχα πάρει Dropsy Kraken, ναι, κάποιος καλός CEO της είπε να πάρει Kraken, αλλά δεν υπολογίσαμε ότι Kraken η συγκεκριμένη δεν χωράει στο κουτί. Λοιπόν, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά και τώρα θα πάρουμε καινούργιο κουτάκι, βέβαια θα σου βγει σε καλό, είναι καλή επένδυση το κουτάκι αυτό. Λοιπόν, πιες νεράκι, θείε μου, στην υγειά σου, μαυράκι μου. Με Trident Z. Βρε, να μη σε χέσω, ρε Μέρλιν. Εδώ μου λες ότι θα κάνεις μια σχετικά τσιγκουνιά, ας πούμε, που λέμε στον επεξεργαστή, και θες να πας να μου βάλεις RGB RAM. Άσεις Trident Z, μωρέ. Τράβα βάλε τη... πάλι G-Skill, αλλά βάλε τέτοιο, ρε, μια φτηνή, πώς τη λένε. Flare X και τέτοια. Δεν σε νοιάζει το RGB. Άμα κοιτάς να γλιτώσει λεφτά, δεν πας για RGB. Λοιπόν, προσπαθώ να δω την καλύτερη επιλογή κομμάτι-κομμάτι σε σχέση τιμή-απόδοση. Αυτά τώρα πρόσεξε, αυτά, εάν θες να κάτσεις να φτιάξεις ο Merlin ένα build, αυτό το είπαμε πως γίνεται. Και πάμε παρακάτω. Να σου πω, γίνεται να κάνω overclock τη motherboard για να φτάνει τα 3200... Όχι, μισό. Δεν κάνεις overclock τη motherboard.
Η motherboard δεν γίνεται overclock. Η motherboard δεν έχει clock. Η motherboard είναι μια βάση στην οποία μπαίνουν δύο πράγματα που έχουν clock. Ο επεξεργαστής, τρία. Ο επεξεργαστής, η RAM και η κάρτα γραφικών. Η μητρική σου επιτρέπει να ξεκλειδώσεις το ρολόι της RAM, αλλά όχι, αν μια μητρική δεν σου το επιτρέπει, δεν μπορείς να το κάνεις. Και καλό είναι να μην overclockάρετε, παιδιά, της RAM από μόνη σας. Μην το κάνετε, θα δημιουργήσετε πρόβλημα στα Windows. Όχι την πρώτη μέρα, όχι τη δεύτερη, ούτε καν την 300η μπορεί μετά από ένα μήνα. Κάποια στιγμή θα τη φάτε στον κόλλο. Στο λέω πολύ εμπειρικά, πολύ συνειδητοποιημένα. Συμπολούκο, ευχαριστώ πολύ για το follow, καλώς ήρθες στην παρέα. Κάποια στιγμή, παιδιά, αν κάνετε overclock τη RAM, θα φάτε ένα blue screen όλο δικό σας. Λοιπόν, μην παίζετε με τη RAM, μόνο το extreme profile να ενεργοποιείτε, τίποτα άλλο. Λοιπόν, επειδή τώρα μπήκα μια κάρτα γραφικών μεταχειρισμένη ή μη, πόσα έχει περίπου. Για μη μεταχειρισμένη το ξεχνάς, η πιο φτηνή μπορεί να τη βρεις 300 ευρώ. Το ξεχνάς. Μεταχειρισμένη, δες πόσο κάνει κανονικά η τιμή αυτή που πας να πάρεις σαν μεταχειρισμένη και αν δεν ξεφεύγει πολύ από το original, τότε πάρτε. Γιατί βρισκόμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πλέον με τις κάρτες γραφικών. Για GTA RP θα ήταν προτιμότερο να πάρεις 1660. Ναι, ισχύει αυτό που λέει η Λενοτσί, αλλά τώρα αν το παιδί έχει τη 1050 ή μπορεί να βρει μόνο 1050, τι να του πεις να πάρει 1660 τώρα, πού θα τη βρει, με τι θα την αγοράσει, να του πούμε 450 ευρώ ας πούμε, για μια τέτοια κάρτα, κοροϊδία είναι, δεν αξίζει. Λοιπόν, θα παρακαλούσα να κάνετε λίγο πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Καζίνο. Ευχαριστώ, Έλα, μπορείς να πεις αν έχουν τεράστιες διαφορές και στην τιμή στα γραφικά. Διαφορά στα γραφικά Blaze έχουνε, προφανώς. Και η διαφορά είναι και μεγάλη, να ξέρεις. 1050 με τη 1660 μπορεί να είναι και κάπου στο 70% διαφορά, να σου δείξω. Πάμε GPU, benchmark. Πάμε στο compare. Κάρτες γραφικών έχουμε ήδη επιλεγμένο. Βάζουμε 1660 απλή με 1050. Ούτε καν TI, έτσι, 1050. Θα είναι χαοτική η διαφορά, να ξέρεις. 100, τι 80 λέει, 154%. Δηλαδή πρακτικά, εάν ρε παιδάκι μου αυτή η κάρτα σου βγάζει 100 FPS, αυτή μπορεί να σου βγάλει 250. Καταλαβες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, λέει, όχι, εντάξει, αυτό τα είπαμε, οποιαδήποτε να είναι μέτρια ή το λιγότερο, έχει του μπάνι. Ρε εσύ, μπορεί να πάρεις από 1050 Ti, μπορεί να πάρεις μια 1660, 1660 Ti, 1660 Super, 1650, 1650 Super. Το θέμα σε τι τιμή θα τη βρεις. Γιατί αν να πάρεις μια κάρτα που κάνει κανονικά το MSRP, MSRP είναι original τιμή αγοράς, πώλησης, που κάνει 200 ευρώ και εσύ πας να την αγοράσεις 450, γαμημένος έχεις, βγει από όλες τις πάντες. Οπα! Καρακούλης! Ο τρέλας! Στελενέα, δες ψες την κόλαση! Καλώς ήρθατε, παιδιά! Ευχαριστώ πολύ για την κοστάρα σου, Καροτούλη μου! Ένα shout out τον Καροτούλη, παιδιά! Ευχαριστώ! Οπα, ανάβησε ο Πελτές με τα αστεία του! Πού σε ρε Πελτέ με τα ανέκδοτα! Ευχαριστώ πολύ για το follow, αγόρινα μου! Έτσι! Πάμε να δούμε και λίγο Καροτούλη κλιπ. Μακάρι ο Καροτούλης. Να τους ο Καροτούλης. Αλήθεια, νεκρή σαρδέλα. Ο Fortniteάκιας, ε. Κοίτα. Και παλιό σου. Στο LOL είχα... Πολύ παλιό. 3 λεπτά. Έχεις 3 λεπτά. Τι φωνή ήταν αυτή. Σας έχουν απομείνει 3 λεπτά. Ναι. Σας έχουν απομείνει 3 λεπτά. Ελεύθερα πια σήματα. Ναι. Εσύ φταίς που με καθυστερείς. Εγώ φταίω που σε καθυστερώ. Είσαι σοβαρή. Άρα Καροτούλη Θεούλη. Λοιπόν, Θείο, κάνεις και ανάλυση στα specs? Δεν μπορώ τώρα μέσα στο stream να κάτσω να κάνω ιδιαίτερη ανάλυση στα specs. Δεν μπορώ να κάτσω να το βγάλω τώρα αυτό, γιατί πρέπει να βγει λίγο κόντα. Αν μας μείνει λίγο χρόνο στο τέλος κόμπο, θα το κάνουμε και αυτό.
Λοιπόν, η RAM μου τρέχει στα 233, την βάζω 3200 που είναι ή την αφήνω. Τι δε μισό με μπέρδεψες. Τη βάζω 3200 που είναι, α ή την αφήνεις, όχι μισό. Εάν η μητρική σου μπορεί να την τρέξει στα 3200, προφανώς και τη βάζεις, εχθές κιόλας, έτσι. Εάν δεν σου έχει την επιλογή του να ενεργοποιήσει το Extreme Profile, σημαίνει δεν μπορεί να συντρέξει αυτή την ταχύτητα. Ή θα σου έχει μια ταχύτητα λίγο πιο μεγάλη, ή θα σου έχει καθόλου. Εάν μπορώ να συντρέξει 3200, βούρτσο μπατσά. Όπα, φόβος 150, όχι 250. Κάτσε, τι έγραψε φόβο. Χελό, πώς σε θύε. Καλά είμαι, φόβε μου. Αλλά δεν βλέπω τι μου έχει γράψει εδώ πέρα. 150, όχι 250, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, μισό, έχει γίνει τώρα εδώ λίγο πανικός. Θέλω shout-out τον Καρότο. Το κάναμε, λέει έτσι μου. Θεούλη τα φιλιά μου, Καροτούλη μου και από μένα τα φιλιά μου. Please horror, ρε horror addicted να πούμε Λενούτσι. Ηρέμησε λίγο με τα horror να πούμε. Παιδιά η Λενούτσι πριν τι είχε κάνει ρε. Έχει βάλει το φουκαριάρι το Σταύρο τον Μπαπ που είναι τα γόρη της. Τον έχει βάλει εκεί πέρα πάνω σε ένα PC και να παίξει Fortnite. Το παλικάρι θα σε φάσει, τι κάνω εγώ εδώ τώρα. Με πώς κάνω πικά, πώς σηκώνω το όπλο. Ρε πάτα το έψιλο του λέει άλλη ρε. Μόνο σφαλιάρα δεν του δώσει του φκαρά. Και μετά το τι του έκανε, τον έβαλε απ' έξι χώρο. Και αν βλέπει τον Σταύρο να πάει να σηκώσει ένα φακό από κάτω από το πάτωμα και να λέει: ωραία, βρήκαμε ένα φακό, καλό είναι αυτό. Και αν λέει: έτσι, το χειρότερο πράγμα είναι όταν βρει φακό. Του γαμάει όλε τι ελπίδε. Αχ, δε μου. Το σκυλί, γιατί κλάνε το γατί. Έτσι. Να τους απελτές. Ήρθε και άρχισε να δίνει πόνο. Ήθελα horror clip. Πώς κλείνω τα φώτα του PC case. Τα φώτα του PC case. Συνήθως ή υπάρχει κάποιο κουμπάκι πάνω στο PC case. Ή υπάρχει ένα κοντρολεράκι μέσα στο κουτί. Συνήθως. Ή αλλιώς θα τραβάς. Τα βγάζεις από την τροφοδοσία. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι πρακτικά. Εκτός αν είναι συνδεδεμένα σωστά σε θύρες σωστές και έχεις κάποιο πρόγραμμα όπως εγώ έχω εγώ εδώ τις Gigabyte. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι κλειστά τα RGB μου και όλα αυτά στο PC. Εάν πατήσω ένα τσακ εδώ, πάπα ανοίξανε. Τώρα έχω μπλε, φούξια, έχω απ' όλα. Λοιπόν, τώρα τα ανοίγω, πατάω εδώ πέρα, τσακ, ξανακλίνουνε. Καταλαβες. Ή με το λογισμικό, ή τα τραβάς από την πρίζα που λέμε, που δεν το προτείνω για κανένα λόγο, για αστείο το λέω, είτε έχει κάποιο κουμπάκι κάπου, είτε σε κουτί, είτε σε κοντρολεράκι. Λοιπόν, καλησπέρα θείο, ήρθα να τσεκάρω αν έχω κάνει follow, είμαι θα κομπλέ. Ευχαριστώ πολύ κουάντο μου, νομίζω μου το έχεις κάνει χθες το follow, ή όχι. Δεν θυμάμαι, πάντως ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε ένα σκύλο και μια γάτα. Ποιο από τα δύο φοράει γυαλιά? Εγώ. Δεν τα βλέπεις τα γυαλιά μου? Όλα όμορφα εσύ. Το σκυλί. Να ρωτήσω γιατί. Θα μου πεις γιατί κλάνε το γατί. Γιατί η γάτα έχει ένα αυτί. Okay. Δεν ήταν η απάντηση που περίμενα, αλλά το δέχομαι. Η κάρτα γραφικών μου έχει καταργηθεί από την αγορά. Ναι. Είναι αλήθεια. Δεν έχει καταργηθεί ακριβώς από την αγορά. Μπορεί να τη βρεις κάπου. Σε κάποιο μαγάζι που δεν έχει καταχωνιασμένη. Απλά δεν παράγεται πλέον από το εργοστάσιο. Έχουν δώσει όλη τους τη βάση στο να φτιάχνουν καινούργιες. Να φτιάχνουν καινούργιες για να τις αγοράζουν οι μαλάκες οι miner, οι τωρινοί miner και οι μαλάκες οι scalpers. Scalpers είναι αυτοί που πάνε, ρε παιδάκι μου, πάνε, βουτάνε τις κάρτες με μποτάκια, βάζουν μποτάκια σε site και βουτάνε τις κάρτες. Και έρχονται λοιπόν στο Insomnia και σου λέει, φιλαράκι, θες μια 3080 με 1300 ευρώ? Και λες, ναι, θα σου πάρω και πίπα. Και παίρνεις 1300 ευρώ, μια κάρτα που κάνει 700. Γιατί μερικοί δεν μπορεί να κρατηθείτε,
και πάτε και αγοράζετε από scalpers. Μη σας χέσω. Να ξέρετε, εσείς γαμάτε την αγορά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λένε έτσι και εγώ μια χαρούλα. Ρε θύε, ενώ η μητρική μου υποστηρίζει 2600 MHz στις RAM μου, τις έχεις στο 1060, ναι. Δεν είναι 1060, είναι 1120. Όταν βλέπεις, όταν βλέπεις μια ταχύτητα στη RAM και σου φαίνεται τόσο χαμηλή, να ξέρεις, είναι γιατί στην ουσία η RAM δεν τρέχει στα 2600, τρέχει στα 1300 πρακτικά. Είναι λίγο complicated η διαδικασία να σου εξηγήσω, άρα πρακτικά αυτό το νούμερο που μου λες το διπλάσιο, 2120 τρέχει η RAM σου. Λοιπόν, γελάει η Λενούτση, φαντάζομαι με αυτά που λέγα για το Σταύρο. 10 λεπτά άντεξε. Ναι, κάτι καταλάβαμε. Τι δουλειά κάνεις, ψυχίατρος? Έλα μωρή τρέλα να έχουμε. Α, θα λέμε και ανέκδοτα. Τρέχει ένας τύπος πίσω από το λεωφορείο. Τρέχει και οι επιβάτες αρχίζουν και γελάνε. Α, ναι, είναι το κλασικό ρε παιδάκι μου. Ξέρω, ρε μαλάκι, ο οδηγός του λεωφορείου μου. Εντάξει, αυτό είναι πολύ κλασικό. Ρε, το ξέρει η κουτσή Μαρία. Πρέπει να κλείσω θεία καληνύχτα. Φιλάκια Blaze Moose, ευχαριστώ πολύ που πέρασες. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σου. Ελπίζω να σε βοήθησα. Από εκεί πέρα, παιδιά, ό,τι πιο συγκεκριμένο θέλετε, ξέρετε τη διαδικασία. Σαμπάκι και ο θείος είναι εδώ για εσάς. Λοιπόν, τι είναι κόκκινο και πετάει? Σαλάμι, αέρος. Βουτυγμένο στο αίμα. Συνομιλία στο Facebook. Θα μου δώσεις το κινητό σου? Δεν έχω κινητό. Στάλθηκε από κινητό. Θέλω μία ακόμα ερώτηση. Κάρτα γραφικών που είναι RTX 2060 Super είναι καλύτερη από 1660? Όπα. Λενούτσι μου. Η 2060 Super είναι καλύτερη από την 2060 που είναι καλύτερη από τη 1660. Δηλαδή, πρακτικά είναι τρεις σκάλες πιο πάνω αυτή η κάρτα που είπες. Η 2060 Super είναι κάρτα που έχω και πούλησα. Να. Λοιπόν, δηλαδή, έχουμε και λέμε, είναι, ξέρω εγώ, η 2060 Super γύρω στο 15% πιο δυνατή από την 2060. Η 2060 είναι γύρω στο 12-13% πιο δυνατή από την 1660 Ti και τη Super. Και μετά είναι η 1660 Ti και η Super, ξέρω εγώ, άλλο 8-10% πιο δυνατή από την 1660. Νομίζω σε κάλυψα. Να σου τα δείξω εδώ πέρα και όλα, μπράβο, να σου τα δείξω κιόλας εδώ, να τα βλέπεις, να τα καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μου ζήτησε 1660 και μου είπες να τη συγκρίνουμε με 2060 Super. Είναι 50% καλύτερη. Αν δηλαδή μία σου δίνει 100 FPS, η άλλη θα σου δώσει 150. Αν σου δίνει 200 η μία, θα σου δώσει 300 η άλλη. Καταλαβαίνεις? Είναι μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, πού μου προτείνεις να ψάξω για μεταχειρισμένη κάρτα γραφικών? Θα κάνεις ένα account στην Insomnia και θα μπεις εκεί και θα ψάξεις. Δεν και στο Facebook, αλλά πρακτικά να ξέρεις, θα πρέπει. Sorry για το link, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως δεν έχω πλέον, έχω απογορεύσει να έρχονται links. Μόνο VIPs φαντάζομαι και moderators μπορούν να στείλουν links στο κανάλι πλέον. Μεταχειρισμένη είπαμε, Insomnia και τέτοιο. Και επίσης πρόσεξε, όταν θα πας να την αγοράσεις, αφού συνεννοηθείς με την τιμή και όλα, θα τον βάλεις να στη δουλέψει μπροστά σου, να δεις ότι δουλεύει. Έλα ρε Peter Magic, καλησπέρα γόρινα μου, καλησπέρα. Γερός δυνατός πάντα. Λοιπόν, θα τον πεθάνεις ρε, τι λες? ναι, thank you. Και ο Γαλάνιας έλει big flex. Βεβαίως, Γαλάνια μου. Εδώ. Πάμε. Εδώ και ποντίκι. Δικό σου το flex, Γαλάνια. Για πάρτι σου. Και τάου! Μόνο ευθείες. Αχ, και με αυτά και με αυτά. Τσέκαρα Calling Observatory, λέει. Ρε, να το τσεκάρω. Σου είπα, το τσέκα, το ξέρω ρε παιδάκι μου. Ποιο θες, το light είπες κιόλας? Light. Τι του έχουν βγάλει και έχει γίνει και light? Λοιπόν, mesh black.
Η ίδια τιμή είναι, τι κατά διαφορά έχει τώρα αυτό. Μπράβο, είναι αυτό που σας λέω να μην κάνετε. Δηλαδή, το βλέπεις ότι αυτό έχει τζαμάκι μπροστά. Α, μπράβο, εδώ, λοιπόν. Εάν θες λοιπόν σοβαρό airflow, θα πας για αυτό εδώ πέρα, που μπορεί να φαίνεται πιο άσχημο στο μάτι, επειδή δεν γυαλίζει, δεν έχει τζάμι σαν αυτό που λες, τι όμορφο που φαίνεται, αλλά εδώ πέρα το μπουκώνεις. Οι ανεμιστήρες αυτοί είναι τόσο κοντά στο τζάμι και τραβάνε αέρα από εδώ πέρα από το πλάι. Από εδώ. Τραβάνε αέρα από εδώ πέρα. Δεν είναι αρκετός. Ενώ αυτό εδώ πέρα, αυτό είναι μάγκας, αυτό είναι κυμπάρις, αυτό τραβάει παντού. Τραβάει αέρα παντού και το στέλνει και σου κρυώνει τα πάντα εκεί μέσα. Αυτό είναι το σωστό κουτί για να πάρεις, εάν θες airflow. Είναι συγκεκριμένα το light mesh. Όχι το light το σκέτο, το light το mesh, αυτό εδώ. Όταν διαβάζεις κάτι που λέει mesh, σημαίνει ότι είναι αυτό εδώ το τρεπιτό που βλέπεις. Αυτό είναι το σωστό κουτί για να πάρεις για airflow. Airflow είναι η ροή του αέρα, έτσι. Δείξε το δικό μου, αχ, να δείξουμε και το κουτάκι σου, λοιπόν. O11 Dynamic. Λοιπόν, και είναι αυτό εδώ πέρα το Razer Edition. Γιατί έχει και μια, ο μισό να δω κάτι. Ναι, έχει και μια λατρεία η Λενούτσι για τα Razer. Αυτό εδώ πέρα είναι το κουτί που θα πάρει η Λενούτσι. Είναι full jam εδώ πέρα που όπως βλέπετε, αλλά έχει από κάτω, από πάνω και από εδώ πέρα από το πλάι σοχή για αέρα. Δηλαδή το ραδιατέρ μπαίνει εδώ πέρα στο πλάι. Πρακτικά. Ή πάνω ή κάτω. Ραδιατέρ βέβαια κάτω μην βάζετε ποτέ. Πάντα θα είναι στο πλάι ή πάνω. Κατά προτίμηση πάντα στο πλάι. Αλλά αν δεν μπορείτε θα μπει πάνω. Ο λόγος είναι που προτιμάς να μην το βάζεις πάνω είναι διότι συνήθως η κάρτα γραφικών και όλα αυτά παράγουν θερμό αέρα. Ο θερμός αέρα, να ξέρετε, πηγαίνει πάντα προς τα πάνω. Επομένως, εάν έχεις το ραδιατέρ εδώ πέρα, το ψυγείο που λέμε, και πηγαίνει ο ζεστός αέρας, θα σου ζεσταίνει και το νερό και δεν θα μπορεί να ψήξει τόσο καλά τον επεξεργαστή. Ενώ όταν έρχεται εισρωή κρύου αέρα, τον ψύχει πολύ καλύτερα και με διαφορά, ξέρω εγώ, μπορεί να δεις και 10 βαθμούς διαφορά, ε. Μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, και της Asus είναι ωραίο. Έχει O11 Dynamic Asus Edition, εννοείς. Δεν είχα δει κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω κάτι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το follow. Ελίνα. Ελίνα. Γεια σου. Λοιπόν, δείξε το δικό μου να πω κάτι. Γι' αυτό, επειδή είναι έτσι, το δικό μου μαζεύει σκόνη στην οποία δεν μπορείς να κάνει καθαρίσεις. Με γυαλί εννοώ. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Παιδιά, είναι αστείο, αλλά όσο πιο ανοιχτό είναι ένα κουτί να περάσει αέρας, λες εσύ στο μυαλό σου ότι θα μαζέψει πολύ σκόνη μέσα γιατί μπαίνει από παντού. Κι όμως, παιδιά, δεν μαζεύει τόσο εύκολα σκόνη και καθαρίζεται και πιο εύκολα. Θεία, κάνα τη βασική ερώτηση. Στήθος υποπός. AMD, Intel, για τους πισάκηδες. Ξεκαθάρισα εγώ κάποια πράγματα στην αρχή για να μην χρειαστεί να την κάνουμε. Ένα PC κάθε πότε είναι σωστό να το πηγαίνει σε ένα τεχνικό να στο καθαρίζει από σκόνες. Εάν το δωμάτιο μαζεύει μπίχλα, κόμπο, και το έχεις στο πάτωμα, θα σου λέγα και 6 κάθε 6 μήνες. Εάν δεν το έχεις στο πάτωμα και το έχεις πάνω στο γραφείο, θα σου έλεγα μια φορά το χρόνο για αλλαγή πάσης και ένα ψευτοκαθάρισμα. Λοιπόν, ένα Smart Reason 3200G παίζει GTR, γιατί τον έχω και δεν ξέρω να το κατεβάσω ή θα και... Ναι, λοιπόν, με Ryzen 3200G είναι χλωμή κατάσταση. Λογικά μπορεί να στο παίξει,
Αλλά είναι ζόρικο. Είναι ζόρικο. Είναι ζόρικο. Γιατί είναι πισάκι το, είναι επεξεργασίες με μόνο 4 πυρήνες. Δεν έχει κάνει το multithread. Αν μου έλεγες τον 3400G, θα σου έλεγα ναι, θα το παίξει. Όχι, βασικά και αυτό θα το παίξει. Το θέμα είναι να μην παίξει με 10 FPS, έτσι. Αν να παίξει με 10 FPS, εντάξει, μη σου λέω μαλακίες. Δεν ξέρουμε πόσο FPS μπορεί να το παίξει. Δεν ξέρω πόσο καλά γραμμένο είναι το παιχνίδι. Το μόνο που μπορώ να σου προτείνω είναι κατέβασέ το και δοκίμασέ το. Σε τι αναβάθμιση να πάω? Άμα δεν έχεις χάρτα γραφικών, σε ό,τι αναβάθμιση και να πας, θα είναι πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ενσωματωμένη η οποία να πεις «Α, οκ, γαμάει και θα πάω να πάρω επεξεργαστή με ενσωματωμένη που να μπορεί να στο παίζει τόσο άνετα», έτσι. Πιστεύω πάντως πως μπορεί να στο παίξει. Δεν είναι αδύναμο το τσιπάκι του 3200, απλά είναι 4 πυρήνες επεξεργαστής. Είναι το μόνο drawback, πιστεύω. Εάν είχε τον άλλο που είναι 4 core 8 thread, θα σου έλεγα θα στο παίζει κομπλέ. Θα ήταν λίγο ανθρώπινο, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, τελείωσα, sorry για τα caps. Καλώς τον Παρί. Πόσο τις 100 έχεις τα fans σου? Τα fans μου δεν τα έχω επί τις 100. Τα έχω με καμπί. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνουν. Δηλαδή, τα fans στον επεξεργαστή, για την ακρίβεια, όχι στον επεξεργαστή, τα fans της υδρόψυξης, γιατί δουλεύουμε υδρόψυξη, μισώ να σας το δείξω λίγο. Να γυρίσω λίγο την κάμερα και να ανάψω τα φώτα για να το δείτε. Λοιπόν, ωραία, τώρα που έχει λίγα φωτάκια, θα γυρίσω λίγο την κάμερα να το δείτε. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε το PC του θείου. Εδώ είναι η κάρτα γραφικών μου. Εδώ είναι η υδρόψυξη. Εκεί είναι οι ανεμιστήρες του ραδιατέρ. Λοιπόν, αυτοί οι ανεμιστήρες έχουν να δουλεύουν όταν φτάσει 60 κάτι βαθμούς θερμοκρασία, 65, να βαράνε 100%. Και πρόσεχε, δεν είναι μόνο δύο, είναι δύο μπροστά και δύο πίσω. Παίζω με push and pull. Στη μέση υπάρχει το ψυγείο. Λοιπόν, και έχω βάλει και την κάρτα γραφικών επίσης να δουλεύει από 40 έως 60 βαθμούς στο 100%, δηλαδή να είναι 10% 40 βαθμούς και με το που χτυπήσει 60 να πηγαίνει 100, γιατί δεν με ενδιαφέρει ο θόρυβος, με ενδιαφέρει να μην ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, γιατί οι θερμοκρασίες καταστρέφουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, να το θυμάστε. Πίτι Διάγγελος, ευχαριστώ πολύ για το follow, καλώς ήρθες παρέα. Πάμε λίγο tech master της καρδιάς μας. Γεια σου ρε FaceNote, γεια σου ρε γαβλιάρι μου. Πώς το κάνω αυτό? Αυτό το κάνεις για την κάρτα γραφικών με πρόγραμμα από το εγώ ας πούμε έχω το MSI Afterburner, να σου δείξω. Πάω εδώ πέρα και του βάζω, όπα, στο φάνερε. Εδώ βλέπεις 40 βαθμούς. Εδώ είναι οι βαθμοί, έτσι, θερμοκρασίες. Και εδώ είναι το ποσοστό του ανεμιστήρα. Και λέω, θέλω να δουλεύει 40% βρέξιο, 10% βρέξιο νήσι. Και μετά όταν πάει στους 60 βαθμούς, 20 βαθμούς μετά, θέλω να πηγαίνεις στο 100. Για την ακρίβεια 65, sorry. Στο 65%. Το αυτό το κάνεις μέσω προγράμματος, MSI Afterburner. Το άλλο, το σετάρεις από τη μητρική. Και ας εξηγήσω και το λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχω 4 ανεμιστήρες που είναι πάνω στο ψυγείο και υπάρχει κι άλλη μία θέση που είναι για το pump. Το pump είναι η αντλία της υδρόψυξης. Γιατί και αυτή παίζει ρόλο το πόσο γρήγορα θα γυρίσει, γιατί θα στέλνει πιο γρήγορα το νερό. Υπάρχει σε κάθε μητρική ένα τετραπινάκι, ένα τρεπινάκι, το οποίο λέει pump. Pump header και κάτι τέτοια. Εκεί λοιπόν βάζεις την αντλία της υδρόψυξης και σε όλα τα υπόλοιπα βάζεις τα φανάκια. Λοιπόν, αυτά μπορεί να ρυθμιστούν μαζί, μεταξύ τους, χώρια, έχει διάφορα. Αυτά τα κάνεις από τα BIOS. Τώρα μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα έτσι, για να το κάνεις και χωρίς BIOS, αλλά το σωστό είναι να το κάνεις από το BIOS. Αδερφέ, θέλω PC, budget 1200 ευρώ για Ford και GTRP με καλά FPS. Αγόρινα μου,
Στα 1200 ευρώ που λες είναι ένα πολύ δυνατό budget. Το θέμα είναι να βρεις μια κάρτα γραφικών που να σου στοιχήσει λιγότερο από 600 ευρώ, αν γίνεται και λιγότερο από 500 ευρώ, για να μπορούν να σου μείνουν και 700 ευρώ να χτίσεις και το υπόλοιπο PC. Γιατί αυτή τη στιγμή η κάρτα γραφικών δυστυχώς δεν έχουμε. Αν αυτό το κάνεις πριν 6 μήνες, θα έχεις κάνει πισάρα τώρα. Τρελή πισάρα με 1200 ευρώ. Τρελή πισάρα. Τώρα δυστυχώς, επειδή θα φας πολλά για την κάρτα γραφικών, θα πρέπει να πέσουν και τα υπόλοιπα σε τιμή. Ό,τι θες, για αν θες να σου βγάλω ένα PC build, αυτό το κοστολογώ ένα σαμπάκι, γιατί είναι μία ώρα δουλειάς για κάτι να το βγάλω ολόκληρο το PC build. Αναλυτικά κομμάτι-κομμάτι την αγοράσεις. Εάν σε ενδιαφέρει, μου λες. Λοιπόν, και εγώ αυτό έχω. Ναι, είναι πολύ δυνατό το Afterburner. Πες λίγο το πρόγραμμα πάλι. MSI Afterburner. MSI Afterburner. Αυτό. Να σου πω, γιατί ξέχασα από πού κατεβάζω το Fortnite από το... Από πού το κατεβάζεις το Fortnite? Από το Epic Games, ναι. Από το Epic κατεβαίνει το Fortnite. Ναι, από το Epic κατεβαίνει, μπράβο, ναι. 1050 Ti. Αν την έχεις ήδη, 1050 Ti, κοίτα, για 1050 Ti εγώ τώρα δεν θα έδινα ποτέ πάνω από 120-150 ευρώ, έτσι. Για κανένα λόγο. Δεν είναι κάρτα τόσο δυνατή. Είναι κάρτα που μπορεί να παίξει παιχνίδια, δεν είναι τόσο δυνατή. Λοιπόν, αν μπορεί να τη βρεις μέχρι 150 ευρώ, πάρτε. Για παραπάνω, νομίζω πάει πολύ. Νομίζω. Μπορεί. Εξαρτάται δηλαδή και από το πόσο απελπισμένος είσαι, έτσι. Έχει άλλο που μπορεί να δώσει 600 ευρώ για μια κάρτα της πούτσας. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την κάρτα, έτσι, τώρα δεν είναι... Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατή, για τα σημερινά δεδομένα δεν είναι τόσο δυνατή αυτή η κάρτα πλέον. Παρότι μπορεί να παίξει τα παιχνίδια της μια χαρά. Παίζει σημασία αν τα κομμάτια του PC είναι από διαφορετικές μάρκες. Όχι, δεν παίζει. Πότε προβλέπεις ότι θα πέσουν οι τιμές? Με ρωτήσανε και πριν, γαλάνια. Εγώ ευελπιστώ να πέσω σε ένα χρόνο. Ευελπιστώ. Και αυτό δεν σε λέω με σιγουριά, έτσι. Μπορεί να πάει και 2 χρόνια και 1,5, δεν ξέρω. Ευελπιστώ σε ένα χρόνο να πέσουν. Αυτό. Και παρακαλώ να πέσουν που λέμε και σε ένα μήνα από τώρα, έτσι. Αλλά δεν γίνεται. It's not happening. Μαζεύω λεφτά να πάρω ένα καινούριο PC. Πιο δυνατό. Να κάνω αυτό ή να αναβαθμίσω αυτό που έχω. Αν δεν ξέρω τι έχεις, δεν ξέρω και τι αναβαθμίζεται πάνω σε αυτό που έχεις, έτσι. Βέβαια, όλο και κάτι θα έχει για να αναβαθμίσεις. Μην το βλέπεις ότι θα είναι όλο για πέταμα. Τι παίζει με τις τιμές από τις κάρτες γραφικών? Παίζει, αγορίνα μου, ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά και εκμεταλλεύονται τη μικρή προσφορά και τη μεγάλη ζήτηση κάποια καθάρματα και πάνε βάζουν μπότια σε διάφορα site που τις πουλάνε και τις αγοράζουν μονοκομπανιά, χιλιάρα που λέμε, και μετά πάνε και τις μεταπουλάνε γιατί υπάρχουν καυλωμένοι που θέλουν να τις αγοράσουν. Ένα είναι αυτό, και δεύτερο είναι κάποιοι που τις παίρνουν για mining. Που αυτοί είναι οι χειρότεροι από όλους, γιατί δεν είναι και profitable αυτή τη στιγμή το mining, εκτός αν έχεις βρει κάποια πουστιά και κλέβεις τη ΔΕΗ και δεν πληρώνεις ρεύμα. Αν δεν πληρώνεις ρεύμα, πήγαινε πάρε και 2.000 ευρώ κάρτα γραφικών. Θα σου βγάζει 9 ευρώ την ημέρα. Λέω εγώ τώρα. Καλώς ολολήθρα μου. Τις όμορφες καλησπέρες μου στο θείο μας. Φιλάκια, αγόρινα μου. Πώς είσαι, τι κάνεις? Άγγελος Ρης, ευχαριστώ πολύ για το follow. Γνώμη για overclock σε 2070 super. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Μπορείς να την κάνεις, αλλά δεν χρειάζεται. Όσο είναι κρύα, overclockάρεται από μόνη της. Έως μόνο. 1660 super, συγγνώμη. 1660 super, τι? Μην είχες ρωτήσει κάτι σε αγγελούρι πριν. Άγγελος Ρης, sorry. 1660 τι? Δεν με ρωτάς κάτι. Μου λες απλά ένα όνομα κάρτας γραφικών με ερωτηματικά. Τι να σου πω τώρα. Ολοκληρωμένη πρόταση. Μην τρέπεσαι. Ducky 1-2, Silver Switches, Razer, Huntsman... Sorry. Τώρα το νιώσα. Κάτσε να δω ποιο είναι το Ducky 1-2.
Α. Να σου πω. Θα σου έλεγα πάρε ό,τι είναι πιο φθηνό. Ό,τι είναι πιο φθηνό. Δεν έχει καλή ποιότητα η Razer σε αυτά τα πράγματα. Στα φθηνά της. Η Razer έχει ποιότητα στα ακριβά. Λοιπόν. Και όχι πάντα. Πάντε Χατζέι. Πάντε Χατζέι, ευχαριστώ για το follow. Καλώς ήρθες στην παρέα. Λοιπόν. Οπότε πάρε λοιπόν το πιο φθηνό. Τέλος πάντων, αν σου αρέσει πολύ το Razer, πάρε το Razer, ρε παιδάκι μου. Δεν τρέχει τίποτα. Ούτως, μεγάλη διαφορά δεν θα έχουν, μην νομίζεις. 8 GB RAM στα 3.000, Ryzen 3200. Δεν έχω κάρτα. Έχω κάρτα γραφικών τροφοδοτικών. Τροφοδοτικών. Ωραία. Συγγνώμη για τα χαζομορτά. Λοιπόν. Έχεις μια γρήγορη RAM. Έχεις έναν μέτριο επεξεργαστή. Εντάξει, ό,τι μπορεί κάνει. Ό,τι μπορεί θα κάνει. Εσύ δεν με ρώτησες αν θα σου παίζει το GTARP. Κατέβασε το και δες το. Δε, παιδιά, κοιτάξτε, είμαι ειδικός πάνω σε αυτά τα θέματα, ωραία. Δεν μπορώ να ξέρω όμως τον κάθε πιθανό συνδυασμό που γίνεται σε RAM επεξεργαστές και τέτοια. Ξέρω ένα baseline, ξέρω ένα περίπου, ωραία. Δεν μπορώ να ξέρω τα πάντα. Μπορεί να έχει και άλλα 10 πράγματα μες στο PC σου που να δημιουργούν πρόβλημα και να μην δουλεύει π.χ. όπως θα έπρεπε να δουλεύει. Το πιο απάρτο παράδειγμα, το πιο απλό. Έχει πολύ κόσμο που κάθεται και παίζει με σπασμένα Windows. Σπασμένα βασικά, όχι σπασμένα, κλειδωμένα. Ρε παιδιά, εν έτη 2020, 5 ευρώ κάνει ένα κλειδί να ξεκλειδώσει τα Windows. Δεν είναι κάτι ακριβό. Πλέον τα αγοράζω εγώ. Παλιά τα άσπαγα. Πούμε πιτσιρικάς. Windows 7 και τέτοια, τα άσπαγα. Τώρα δεν έχεις λόγο, ρε φίλε. 5 ευρώ δίνεις και το έχεις για πάντα. Δεν υπάρχει λόγο να μην το πάρεις. Μην ξεχνάτε να κάνετε τάκ το θείο και με τις ερωτήσεις. Βεβαίως, ναι, εννοείται. Έχεις αλλάξει κανένα setting στο monitor σου? Ναι, έχω αλλάξει κάποια setting. Έχω κάνει λίγο color correction σύμφωνα με τα δικά μου τα γούστα. Και επίσης έχω βάλει το overdrive στο max. Όσοι θέλετε να δείτε, βασικά, άστο τώρα, θα το κάνω μετά. Το κάνω μετά. Λοιπόν, έχω βάλει και το overdrive στο max. Στο δικό μου monitor. Εάν το κάνεις άλλο monitor, θα υπάρχει θέμα. Αν θα έχεις απορία τι monitor έχω, πάτα θαυμαστικό monitor. Έχω δύο monitor, γι' αυτό σου λέω. Έχω δύο καλά. Έχει να βάλω υδρόπηξη στο PC μου. Παιδιά, η υδρόπηξη είναι καλό πράγμα. Εγώ είμαι υπέρ. Με πολύ υπέρ της υδρόψυξης. Αλλά η υδρόψυξη επίσης κοστίζει. Και δεν είναι για να παίρνεις ό,τι η υδρόψυξη να είναι, έτσι. Δεν βάζουμε ό,τι η υδρόψυξη να είναι. Βάζουμε καλές μάρκες σε AIO. Ο AIO σημαίνει all in one. Εγώ προτείνω φανατικά υδρόψυξη από NZXT, υδρόψυξη από Corsair και υδρόψυξη από Cooler Master. Αυτές οι τρεις μάρκες εμπιστεύομαι απόλυτα. Με προτίμηση στην NZXT. Λοιπόν, το μόνο κακό με αυτά είναι ότι αν σου χαλάσει η αντλία μέσα, έχεις πετάξει την υδρόψυξη. Δεν φτιάχνεται. Θα έχει γίνει μεγάλη διαφορά στο... Θα έχει μεγάλη διαφορά στο PC μου. Με ρωτάς αν θα έχει μεγάλη διαφορά στο PC σου. Δεν νομίζω να έχει μεγάλη διαφορά στο PC σου. Δεν ξέρω, δηλαδή, για να έχει μεγάλη διαφορά στο PC σου, θα πρέπει να είσαι, να έχεις χοντρό πρόβλημα με θερμοκρασίες. Να είναι, ξέρω, συνέχεια πάνω από 60, από 70 βαθμούς ο επεξεργαστής σου. Αν είναι, τότε ναι, η υδρόψυξη είναι μια κάποια λύση. Τι δουλειά κάνεις αν επιτρέπετε? Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτή είναι η δουλειά μου. Ασχολούμαι με υπολογιστές. Φτιάχνω PC builds, φτιάχνω και καλλιτεχνικά PC builds, κάνω technical support. Γενικά, είμαι ο γιατρός της υπολογιστής σου. Έχεις πρόβλημα στο PC, θα στο λύσω. Αν δεν με πιστεύεις εμένα, αν είναι ο Peter Magic εδώ, να ρωτήσει.
Έκατσε μουσκασε το παλικάρι το σαμπάκι. Μου λέει, μάστορα έχω αυτό και αυτό το πρόβλημα. Τσακ τσακ τσακ, φάγαμε μια ωρίτσα. Έτοιμος ο Peter Magic, καινούριος. Λοιπόν, όπως έχω φτιάξει και τα PC πολλών άλλων παιδιών, όσοι είστε εδώ πέρα π.χ. και από το Αλαφού, γνωρίζετε ότι πριν μισό μήνα περίπου ο Αλαφού είχε προβλήματα με το streaming και είχε drop FPS και ιστορίες. Μπήκαμε ένα απογευματάκι μια ωρίτσα με τον Αλαφού και το σένιαρα, και από τότε το stream του πάει κομπλέ. Δεν έχει θέματα όταν παίζει Fortnite. Λοιπόν, τι έγινε εδώ, θέλετε πιο συχνά tech stream? Ναι, ωραία. Λοιπόν, Κοντομπουκιά, ευχαριστώ πολύ για το follow. Μπρο μου, παίζουμε ένα keyboard που να μην κάνει θόρυβο, αλλά ταυτόχρονα καλό. Τώρα ζητάς λίγο ζόρικα πράγματα. Να μην κάνει θόρυβο. Κοίτα, όλα τα keyboard κάνουν θόρυβο, έτσι. Εάν θες που να μην κάνει καθόλου θόρυβο, μπορώ να σου προτείνω τις Logitech. Κάτσε να θυμηθώ πως λέγονται αυτά. Γιατί έχουν κάτι περίεργα switch που είναι αθόρυβα. Πλάτη θυμάμαι πως τα λένε τώρα. Σαν gaming θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, μηχανικό πληκτρολόγιο. GL tag, GL blue, GL clicky. Τα tactile νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος. Linear. Όχι, Romer G, τα Romer G, μπράβο, Romer G. Τώρα θυμήθηκα, μπράβο, είναι τα Romer G. Άλλο με Romer G. Romer G. Romer G επίσης. Ξεφεύγουν βέβαια οι τιμές. Επίσης Romer G. Κοίτα, τα GL Linear και Tactical και Tactile δεν τα έχω δοκιμάσει ποτέ, δεν ξέρω. Αλλά αυτά, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο τσιμμένες τιμές τώρα. 120, ποιο ήταν, 125, ας πούμε αυτό εδώ πέρα. Έχει πλήκτρα Romer G, τα οποία είναι πάρα πολύ μαλακά στο πάτημα και αθόρυβα. Οπότε θα μπορείς π.χ. να πεις κάτι τέτοιο. Εάν μου ζητάς αθόρυβο, έτσι, αθόρυβο. Αλλιώς πήγαινε, βρες κάποιο οποιοδήποτε μηχανικό σου λέει ότι έχει brown switches και πάρε κάτι με brown switches που είναι τα πιο μαλακά. Πιο μαλακά και αθόρυβα. Και τα red switches είναι ψηλά αθόρυβα, αλλά όχι τόσο, είναι πιο πολύ μαλακά παρά αθόρυβα. Τα brown και αθόρυβα. Λοιπόν, of course και θέλουμε, γιατρέ μου. Με 1070 Ti 8GB Strix, αλλά με παλιό CPU i7-3700K και DDR3, ναι. Προτείνεις για ολική αναβάθμιση στο PC ή μόνο μητρική RAM CPU? Καπίρα, μόνο αυτή την περίοδο ειδικά, εννοείται μόνο CPU, RAM και motherboard. Μόνο. Την κάρτα γραφικών δεν έχεις λεφτά να πάρεις καινούργια τώρα και αυτή είναι χρυσάφη. Δηλαδή, πρακτικά, το value, η πραγματική αξία της κάρτας που έχεις είναι χρυσάφη αυτή τη στιγμή. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, ποιος αγοράζει Windows αυθεντικά, Microsoft, FaceNote, κανόνισε. Εννοείται αγοράζουμε αυθεντικά τα Windows. Για τα δεκάρια μιλάμε, έτσι. Τα αγοράζεις αυθεντικά. Πρόσεχε, δεν μιλάω πας στο μαγαζί, ας τα χρεώσουν 50 ευρώ, έτσι. Μπες στο eBay, γράψε, ξέρω εγώ, license key για Windows 10 Pro, Home ή οτιδήποτε είναι. Μην έχετε Home Windows και βάλετε κλειδί για Pro, δεν θα δουλέψει. Ανάλογα τι Windows έχετε, βάζετε το αντίστοιχο κλειδί, το αγοράζετε με 5 ευρώ και τελείωσε, ξένιασες. Παιδιά, να ξέρετε, αν παίζετε χωρίς τέτοιο, χωρίς να είναι ενεργοποιημένα τα Windows, δεν μπορείτε να παίξετε σε full οθόνη. Δεν είναι full οθόνη, δεν είναι full screen. Τι είναι το overdrive?
Overdrive είναι όταν, όταν κάνεις κάτι να δουλέψεις παραπάνω από το κανονικό του. Το οδηγείς να δουλέψει περισσότερο. Αυτά τα αγγλικά σου γαλάνια. Ποιος Μπράβο, αυτό είναι τα monitor μου. Αυτό είναι και το insta μου, ρίξτε και ένα follow. Charlie's is back, ευχαριστώ για το follow αγορά μου, καλώς ήρθες στην παρέα. Sorry παιδιά που αργώ να, να δω τα μηνύματά σας. Απλά το διαβάζω ένα-ένα και απαντάω. Λοιπόν, έχω το ίδιο main monitor, τι προτείνεις να αλλάξω? Τι μου έχεις πει ότι έχεις τώρα? Δεν θα σου πρότεινα να αλλάξεις κάτι ρε φίλε, ξέρω άμα... Οπα. Οπα. Πλάκωσε ένας άγριος Στεφ εδώ πέρα. Πού είσαι ρε Στεφ? Πού είσαι αγορίνα μου, καλώς τον. Πάμε άλλη μία, πάμε άλλη μία, δεν δε χόρτασα το κλιπάκι από το Στεφ. Πάμε άλλο ένα shot το Στεφ. Πάμε άλλο ένα shout out, να δούμε κλιπάκι από Στεφ. Έλα moderator, κουνήσου, έλα, έλα, κουνήσου. Έτσι μπράβο. Για δούμε, τι θα τους κάνει εδώ πέρα. Ποιος βαράει με το heavy ρε μπρο? Σχίστον. Πάμε. Τάου! Άντε γεια! Πάει μαλάκα το... Lil fucking Free Fire. Μαλάκα, προθοργασμός σου Στεφ. Αυτός λοιπόν είναι ο Στεφάρας. Να μπείτε να του κάνετε ένα follow. Να δώσετε αγάπη. Είναι από τους καλύτερους παίχτες σε όλη την Ελλάδα, να ξέρετε. Ο Στεφ στο Fortnite. 10.000 και earnings. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τώρα λίγο να διαβάζω εδώ πέρα τώρα τι μου λέγατε. Πού είχα μείνει? Πω μαλάκα, πόσο πίσω έχω. Πω μαλάκα, έχω πολύ να διαβάσω. Τίποτα, δεν σου προτείνω να μην αλλάξει τίποτα στο monitor. Όχι σαν να σε ενοχλεί κάτι, παίξε λίγο με τα χρώματά του. Λοιπόν, κοντομπουκιά, πες μου ένα. Το είπαμε αυτό, ναι. Εγώ το μόνο PC build είναι τα δικά μου, αλλά το εξασκώ. Έχω 5-6 παλιά PC και τα ανταλλάζω τα πράγματα για να μην ξεχνά που πάει κάθε καλώδιο. Ε? Με μπέρδεψες λίγο. Μιλάς με γέροντες, γρίφε. Ο θείος είναι εγγύηση σε ό,τι λέει και κάνει. Ευχαριστώ, καρατούλη μου. Αν κάτι δεν ξέρει ή δεν μπορεί, θα του πει ισχύει, παιδιά. Αν κάτι δεν το ξέρω, θα σου πω δεν το ξέρω, δεν θα σου πάρω στο λαιμό μου. Και πάνω απ' όλα είναι σωστός επαγγελματίας. Ευχαριστώ πολύ, καρατούλη μου. Το Razer Hatchman V2 δεν είναι καλό, δεν είναι καλό αθόρυβο? Δεν το έχω δοκιμάσει, α πω την αλήθεια, για να σου πω αν είναι αθόρυβο. Απλά είναι και ακριβό, νομίζω, το V2. Τα Brown Switch είναι σχετικά αθόρυβα. Ναι, ισχύει, αυτό είναι αυτό που είπα. Κανένα πληκτρολόγιο δεν είναι αθόρυβο, άποψή μου, είναι ανάλογα από όσο χρησιμοποιείς. Προφανώς κανένα δεν είναι αθόρυβο, αλλά έχει διαφορά να ακούγεται το κλικ και ακούγεται ένα πλιπ. Έχει διαφορά, προφανώς. Πολύ clean πληκτρολόγια. Μεμβράνης είναι πιο αθόρυβα συνήθως, σωστά? Ναι. Ναι. Είναι, αλλά δεν κάνουμε gaming με μεμβράνης. Μόνο μηχανικά. Theta Blue δεν είναι τα δυνατά? Όταν λες τα δυνατά, πώς τα εννοείς? Δυνατά ενώ ακούγονται δυνατά. Τα Blue είναι ένα τα πιο clicky. Τα Blue είναι τα πιο, αυτά που ακούγονται πιο πολύ. Νάτος και ο Χαρανάς έρχεται. Χαρίζει Θείος Love στον κόσμο. Πάρε Χαρανά Θείος Love. Λοιπόν, τι έχει σπουδάσει και από ποιο λύκειο, να ξέρω γιατί θέλω κάτι τέτοιο, είμαι 15 χρόνια. Αγόρινα μου, αυτό που κάνω τώρα δεν το έχω σπουδάσει. Δεν θα πας να το σπουδάσεις. Απλά θα χάσεις τα χρόνια σου. Είναι κάτι το οποίο το κάνεις με μεράκι, με προσωπική αφιέρωση και χρόνο για να μάθεις κάποια πράγματα, γιατί έχει γενικές γνώσεις μέσα και τεχνολογικές και ηλεκτρολογικές και ξέρω εγώ φυσικής, έχει 1000 πράγματα μέσα. Είναι κάτι που θα το κάνεις γιατί το αγαπάς από μόνο σου. Αν σου πούνε τώρα θέλουμε τέτοιο να έχει τελειώσει, να έχει πάρει πτυχίο. Όλοι όσοι έχουν πτυχία πάνω σε αυτά τα πράγματα δεν ξέρουν την τύφλα τους. Τους βάζουν, σου κάνουν μια δουλειά και σου κάνουν
για να σου φτιάξει μια δουλειά, σου κάνει ελευθερίες ζημιές. Λοιπόν, για την άσχετη. Δεν έχουν πειραματιστεί. Όπα! Να το σου πείτε, Μάτζι! 100 δελάρα γαρίφαλα! Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ εγκρίνω, παιδιά. Εμένα με έσωσε. Ακούτε Peter Magic. Δεν με έξει το παιδί, με γνωρίζει πλέον 2 εβδομάδες, έτσι. 2 εβδομάδες είναι μες στο κανάλι μου το παιδί. Σιωπή ρε γκρινιάρη, σιωπή. Λοιπόν, το Twitch είναι καλά γενικά. Δεν ξέρω, γενικά μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Καλά νιά. Παλιές καλές εποχές, λέει ο Μαυράκης, εδώ για το snipe του Στεφ. Γαλάνια μου, λέει η Διαμπέτη. Δικαιολογίες από εγώ. Δικαιολογίες για ποιο πράγμα, ρε Ματένια. Θεία μου. Να, μαν. Κάνει φασαρία, αλλά είναι πολύ καλό. Να ακούτε, Στεφ. Για ποιο, Στεφ, για, βασικά, για ποιο λες τώρα, για το Razer. Το πληκτρολόγιο για τα Blue Switches. Λοιπόν. Ωπα ρε, πήρα VIP. Ναι ρε μαλάκα, πήρες VIP. Λοιπόν, μια και το είχα αναφέρει τις προάλλες αυτό για τα VIP. Τελικά πήρα την απόφαση, θα αφαίρεσα εγώ ήδη κάποια άτομα από VIP, διότι δεν μπαίνανε, δεν ήταν ενεργοί στο κανάλι. Έχω κρατήσει κάποια άτομα τα οποία είναι... Για λίγο καιρό ακόμα θα είναι VIP, διότι έχουν βοηθήσει στο κανάλι στο παρελθόν, παρότι είναι inactive πλέον. Και γενικά τα VIP πλέον θα είναι σε άτομα τα οποία βοηθάνε είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Είτε αυτός είναι οικονομικός, θες να πεις, είτε είναι με το participation, με την συμμετοχή, με όλη τη συμμετοχή ρε παιδάκι μου στην όλη φάση του stream. Ωραία. Αυτοί θα είναι οι VIPs. Αυτοί αξίζουν να είναι οι VIPs. Λοιπόν, όσοι βοηθάνε το stream και, και γουστάρουν, τους αξίζει να είναι και VIP. Οι υπόλοιποι, παιδιά, αν δεν έχετε χρόνο για τέτοια, δεν θα χαλαστείτε και αν το χάσετε. Σας αγαπάω επίσης, αλλά καταλαβαίνετε δεν γίνεται. Δεν έχω άπειρα VIPs να μοιράσω. Είναι αμαρτία για κάποιο παιδί που βοηθάει να μην είναι VIP, για κάποιος να το έχει καπαρωμένο και να κάθεται σε ένα θρόνο χωρίς να κάνει τίποτα. Είναι αμαρτία. Ελπίζω να είναι σεβαστό και κατανοητό από μέρος μου αυτό. Λοιπόν, θεία έχω Black Widow Tournament 2014 Edition. Εντάξει, καλό πληκτρολογιάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεία. Τίποτα, αγόρινα μου, τίποτα. Ο Σωρή που είναι... Στεφ, πες λίγο στο Σωρή να μπει λίγο μέσα στο κανάλι μου. Πες λίγο, ξαπλώνει. Αν δεν κοιμάται, πες του να μπει λίγο από το κινητό. Τον περιμένει εκπληξούλα, το Σωρή. Λοιπόν, ντροπή. Ξέρω Python και έχω φτιάξει μια online σελίδα από HTML. Ωραίος. Python, μαλάκα, είναι πολύ δυνατή γλώσσα, αν ξέρεις. Μπράβο σου. Είσαι και μου πεις σε 15 χρονών, έτσι. Είδες, δεν έκατσες να σπουδάσεις Python. Το έκανες από μεράκι, το γούσταρες. Έτσι είναι λοιπόν και με αυτό. Εάν κάτι έχεις μεράκι, το γουστάρεις, θα κάτσεις να το κάνεις από μόνο σου. Θα βρεις γνώσεις μόνο σου. Δεν περιμένεις κάποιον να έρθει να σε φυτέψει μέσα στο κεφάλι. Λεπτάκι, θείο μου. Έλα, ναι. Για όλα τα παιδιά που γράφετε, επειδή το βλέπετε πως έχει μείνει λίγο πίσω στο chat. Ναι. Πάω το chat 5 δεύτερα για λίγο και θέλω όταν ρωτάτε, όπως ο Κόλμ ή όλοι που ρωτάνε για τεχνικά πράγματα, να κάνετε tag το θείο. Ναι, αν γίνεται, παιδιά, έγιναν, να με κάνετε tag. Έγιναν μερικά πράγματα που έπρεπε να τρέχει, δεν μπόρεσε να κοιμηθεί όλο το βράδυ, αλλά δεν ήθελε να ακυρώσει το stream. Άρα, κάντε το λίγο tag για να ξέρει ότι μιλάτε απευθείας σε αυτόν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεία, γνώμη να πάρω PC με i9-9900K, RTX 3070-32GB. Άμα σου περισσεύουν, αγορίνα μου, τα λεφτά, εννοείται να το πάρεις. Δεν καταλαβαίνω πού αποσκοπεί η ερώτηση. Αν μπορείς να τα πάρεις, πάρ' τα. Βέβαια,
Να σου πω κάτι εδώ πέρα. Θα χάσεις λίγα λεφτά. Θα... Δεν αξίζει τόσο i9 αυτός ο 1900K. Καλύτερα πάρε τον 1850K, είναι πολύ πιο φθηνός και πρακτικά σε απόδοση είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα, έτσι. Εάν δεν έχεις σκοπό να τον κάνεις overclock, πρόσεξε τι λέω, αν δεν έχεις σκοπό να κάτσεις να κάνεις manual overclock τον 9900K και θες να τον αφήσεις στόκ όπως είναι, πάρε τον 1850K. Θυμήσουμε. Λοιπόν, ποια ακουστικά έχεις και γνώμη για HyperX Cloud 2. Παιδιά, λοιπόν, εδώ πέρα θα τραβήξω μια γραμμή. Υπάρχουν ακουστικά και υπάρχουν τις πουτσας headset. Ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά τα gaming headset, με εξαίρεση 2-3 ελάχιστες εξαιρέσεις που είναι κάτι SteelSeries, Artex και τέτοια, λοιπόν, είναι της πλάκας. Οι μαγνήτες που έχουν μέσα είναι της πλάκας. Και ιδίως τα Razer πάνω σε αυτό το τομέα, ωραία. Μην παίρνετε Razer ακουστικά. Είναι της πλάκας. Ωραία. Ο θείος θέλει να ξέρει τι ακουστικά έχει. Θα σας τα δείξω τώρα. Σας λέει κάτι αυτό? Πόσοι από εσάς παρακολουθείτε ή παρακολουθούσατε κάποτε Ninja? Είναι τα ακουστικά του Ninja. Δεν τα πήρα για τα χέρια Ninja, τα πήρα γιατί είναι όντως καλά ακουστικά, έτσι. Λοιπόν, τα ακουστικά αυτά δεν είναι headset, δεν έχουν μικρόφωνο. Μικρόφωνο, από ό,τι θα δείτε, έχουμε κανονικό Blue Yeti. Λοιπόν, επίσης top μικροφωνάρα. Τα ακουστικά αυτά, παιδιά, δεν τα βάζεις απλά στο PC και δουλεύουνε. Θέλουν ενίσχυση. Είναι 250 ohm. Το ohm είναι το σύμβολο της αντίστασης. Αντίσταση του ρεύματος. Θέλουν λοιπόν ενισχυτή για να δουλέψουν. Και γι' αυτό το λόγο ο θείος έχει και ενισχυτή. Τώρα αυτό πώς θα φανεί, θα το δείξω λίγο εδώ. Λοιπόν, αυτό το πραγματάκι που βλέπετε εδώ είναι ενισχυτής μου. Λοιπόν, μισώ κάπως να δω αν μπορώ να το στηρίξω. Την κάμερα. Μπρος και άλλη μου κάμερα, μην είναι σταθερή. Λοιπόν, ναι, όχι. Δεν θέλεις. Τώρα. Μπράβο. Κάτι γίνεται τώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα φέρνω τον ήχο από τον υπολογιστή, σε αυτό εδώ πέρα που είναι το input, και μου βγάζει, είναι splitter. Είναι splitter για 4 διαφορετικά, με δικιά του τροφοδοσία ρεύματος, το οποίο είναι και ενισχύτης παράλληλα. Και εδώ πέρα αυτό το στο 4 έχω τον ήχο μου. Ανεβοκατεβάζω αυτό και αλλάζει ο ήχος στο αυτί μου. Λοιπόν, αυτά τα ακουστικά, παιδιά, θέλουν σοβαρή ενίσχυση. Μισό λεπτό. Να τα ξαναβάλω λίγο στη θέση τους. Βέβαια, μην τα φοβάστε επειδή θέλουν ενισχυτή και το ένα και το άλλο και τα έχει ο Ninja και χέσε μέσα, ξέρω εγώ. Να ξέρετε, παιδιά, είναι αρκετά value friendly, γιατί όταν μιλάμε για ακουστικά studio, δεν μιλάμε για τις πουτσας ακουστικά, μιλάμε για ακουστικά studio, έχουν σοβαρούς μαγνήτες μέσα, πολύ ειδικά κατασκευασμένους, που σου βγάζουν ήχους που δεν ήξερες ότι υπάρχουν. Εάν κάτσεις και βάλεις το average headset που φοράς και σου βάλω κι εγώ αυτά να τα φορέσεις, θα πεις μαλάκα, ακούω πράγματα που δεν ήξερα ότι υπήρχαν. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο πράγμα που έχουν αυτά σαν θετικό είναι ότι είναι open back. Open back σημαίνει ότι δεν είναι κλειστό το καπάκι εδώ πέρα πίσω, είναι ανοιχτό. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι άνοιγμα για να περνάει αέρας. Όταν περνάει αέρας, οι δονήσεις που δημιουργεί ο μαγνήτης περνάνε καλύτερα μέσα στα αυτιά σου κατά κάποιο τρόπο και σου δημιουργούν την αίσθηση ενός wide sound stage, δηλαδή ενός μιας ευρείας κλίμακας ήχου, να σου το πω έτσι. Δηλαδή σου δίνει βάθος στον ήχο. Μπορεί να παίξει ένας ήχος τώρα, π.χ. όπως στο Μάτζιο το κανάλι που έχει αυτό με το knock knock, ένα ηχητικό που είναι μια πόρτα. Εάν μου το κάνει αυτό ο Μάτζιο τώρα, π.χ. και μου παίξει στο ηχητικό, εγώ θα νομίζω ότι χτυπάει η πόρτα μου. Σου δίνει τέτοιο ρεαλισμό στον ήχο. Λοιπόν, προχωράμε λίγο. Ο φίλος είναι εδώ πέρα, θεία. Όχι για σένα ήταν, για πιο πριν και κάτι άλλο. Sorry παιδιά, έχω μείνει πολύ πίσω με τα comments σας, αλλά πρέπει να απαντώσεις ένα... Εγώ με βλέπω να τρώω μπαν. Έλα, ποιος, έλα! Σωρίν, κοίτα τι είσαι mod.
Σου έδωσα το moderation για να δίνεις, να δίνεις αυτιά στο μικρό. Να τον εκβιάζεις. Λοιπόν, να VIP με λέει ο άλλος εδώ. Ωπα ρε, thank you. Καλό στο new moderator του θείου. Τώρα μπορείς να κάνεις ban στο Στέφης και άρα στο θες. Τίποτα σωρήν μου. Εδώ, εδώ, έτσι, να κάνεις λίγο bullying στο μικρό. Γι' αυτό σε βάλαμε moderator. είμαι πίσω μαυράκι, το ξέρω, είμαι πολύ πίσω. Wake up. Wake up, τι wake up ρε μαλάκα, άμισε με ρε μαλάκα, wake up. Ακόμα παλεύω. Το ήξερα, δεν το σε έκανα, καλησπέρα. Γεια σου Ντομ Χάρντι, πού είσαι αγορίνα μου, τι κάνεις. Φόβος. Έλα ρε, κατάφερα και έφτασε στο τέλος. Έλα ρε μαλάκα, τα κατάφερα. Έχω τις πουτσας headset, Zero Ground KG, 25 ευρώ. Φίλε, να σου πω κάτι, Zero Ground KG, 25 ευρώ, value for money. Μπέσα. Μπορεί πρακτικά να μην είναι τόσο καλός ο ήχος, αλλά το θέμα είναι ότι όταν πληρώνεις κάτι 25 ευρώ και σου δίνει κάτι το οποίο έχει αξία μεγαλύτερα από 25 ευρώ, αξίζει, εννοείται. Λοιπόν, αν να πληρώσεις ένα gaming headset 300 ευρώ, χίλιες φορές να πάρεις κάτι τέτοιο. Αυτά κάνουν 115 και το σπλιτεράκι που είδες κάνει 25. Σύνολο 140 ευρώ. Και έχεις τέλεια ποιότητα, στούντιο ποιότητα, έτσι. Όχι μαλακίες. Έλα, θεία, στούντιο το έκανες. Στην κυριολεξία το έχω κάνει στούντιο, Σωρίν. Άμα έχεις ζει και τα μαγειρικά, έχω φέρνω και τέτοια και λάμπες εδώ πέρα, έτσι, ομπρέλες, ιστορίες. Κανονικά, φέρνω και τρίποδα. Κανονικά στούντιο το έχω κάνει. Λοιπόν, να μην τρώω bullying. Έτσι, έτσι. Τα μαλλιά τι χρώμα ακριβώς είναι, θέλω ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι μεταξύ χάλκινο καροτή και με ψήγματα μοβ, γιατί είναι όσο έχει μείνει. Λοιπόν, μετά θέλω να σε πω για το new upgrade του μικρού. Εννοείται, αγορίνα μου, ό,τι θέλετε μου το λέτε στο Discord, στο... Πες μου ρε παιδάκι μου κάποια στιγμή που δεν είμαστε on stream. Μίλα μου στο Instagram, πες να σου πω, έλα λίγο στο Discord και θα τα πούμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εγώ, παιδιά, γαλάνιας, έχει συλλεκτικά Razer ακουστικά, τα οποία είναι το καλύτερο version που έχει βγει ποτέ. Έχει τα Kraken Broken V2. Να ξέρετε όσοι έχετε δει γαλάνια, εδώ πέρα υπάρχει ένα σπάσιμο στο headset του και πηγαίνει κάπως έτσι, ξέρω εγώ, πηγαίνουν κάπως έτσι τα ακουστικά. Είναι ό,τι καλύτερο, παιδιά, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, θαυμαστικό Discord, Σωρίν. Βεβαίως, εδώ. Να το Discord μας. Καλησπέρα και πάλι. Γεια σου, ελεμπριτάρα μου. Σου πάνε, ευχαριστώ πάρε μου. Να το αρχίσαμε εδώ πέρα. Ντομ Χάρντι τώρα μπήκε και θα δώσει πηματάκι. Καλησπέρα στα ανήψια μου. Σας χαιρετά ο Θείος. Κάνουμε απόψε stream μικρό και όλα τα εξηγούμε. Για πληκτρολόγια και ποντίκια. Οπα, μην περιμένετε. Για πληκτρολόγια και ποντίκια, όλα τα μυστικά θα πούμε. Είμαι ο Δόκτωρ Θείος Venom και σου φτιάχνω το PC. Μπλε οθόνη έχει φάει ή η motherboard έχει καεί. Και άμα θες να αγοράσεις νέο υπολογιστή, έλα όμως να τα πούμε μετά από το show. Τι να πάρεις bottle. Οπα. Τι να πάρεις bottle να μην κάνεις. Πάντα με οικονομία, μην ακούς τη θεωρία. Είμαι συναρμολογητής. Τα καλύτερα θα δεις. Ευχαριστώ πολύ τον χάρτη μου. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας από τους λόγους που είναι VIP. Εκτός από το support γενικά, είναι ένας από τους λόγους που τον έκανα VIP χωρίς καν να μου έχει κάνει τέτοιο. Ούτε ένα sub μου έχει κάνει άνθρωπος προφανώς, αλλά ενώ πριν. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει όρεξη, έχει μεράκι, έχει κέφι και έρχεται εδώ πέρα και θέλει, όπως προσπαθώ και εγώ να ανεβάσω ώρες εσάς, θέλει να ανεβάσει αυτός εμένα. Αυτός ο άνθρωπος αξίζει το VIP. Λοιπόν. Και εμένα σπασαν τα Razer, σε αυτό το σημείο. Άρα έχει και ο βλάχος Razer Kraken Broken V2. Λοιπόν. Θεία, να στείλω link να μου πεις συγγνώμη. Δεν μπορείς να στείλεις link εδώ. Στείλ το μου σε privé. Να δω τι είναι και θα τα πούμε.
Λοιπόν, αν θέλει μετά, τώρα live. Μετά, παιδιά, μετά το live. Sorry, μετά το live. Τα πούμε όλα τέτοιο. Καλησπέρα, chat! Θεός! Δεν έχω ιδέα τι θέλει. Δες το τελευταίο μήνυμα του Σωρίν. Ναι. Μισό, περίμενε. Ωραία, περίμενε. Έλα στο Discord. Έλα στο Discord να κάνουμε και λίγο κουβεντούλα. Να μιλάω μόνος μου. Έλα στο Discord να τα πούμε. Λοιπόν, να σας τραβήξω. Είμαι σε αόρατο κανάλι, οπότε έχετε κατά νου Σωρίν, μπούκαρε στο Discord και θα σας τραβήξω εγώ στο κανάλι που είμαι. Εγώ τα έσπασα τα Kraken. Εγώ έχω PS4 Gold Wireless Headset με σπασμένο από πάνω, όπως δείχνεις, γι' αυτό χρησιμοποιώ το Zero Ground. Κάμισε τα. Πάμε, Σωρίν, έλα. Θαυμαστικό Discord. Μπουκάρετε. Μισό να κάνω εγώ... Γιατί έχει πράξει. Έχει πράξει κουράδα, λέει, ρε μαλάκα. Δεν μπορώ, θεούλης. Οκ, ωραία. Μέχρι να κάνεις Discord τότε, θα συνεχίσω να διαβάζω τα comments. Κάνε με tag όταν τελειώσεις με το Discord, γιατί δεν θα το βλέπω το παράθυρο του Discord. Κάνε με tag στο chat να μου πεις, έλα είμαι μέσα, τράβαμε. Για να το δω, να το αντιληφθώ. Λοιπόν... Ωπα! Back George, ευχαριστώ πολύ για το follow, καλώς ήρθες στην παρέα. Γράψε κάτι chat, να σου στείλω link whisper. Μαλάκα, έλα, πάρε μια τελεία. Τι έγινε, πού πήγε τελεία. Α, εντάξει, έλα, στείλε μου whisper. Βαριάς να γράψεις πάνω το whisper, κολόπεδο. Λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Mechanical gaming keyboard, ναι, ok, λοιπόν. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν μου στείλε ο φίλτατος ο Γιώργος Celebrity. Είναι ένα μηχανικό πληκτρολόγιο. Είναι στυλ, πώς το λένε, είναι Matrix style. Που δεν είναι, δηλαδή, είναι τέγκυλες, δηλαδή δεν έχει τα... Σιωπή ρε, γκρινιάρη. Λοιπόν, δεν έχει τα ψηφία στο πλάι, τα νούμερα ρε παιδάκι μου. Και είναι μηχανικό, okay. Είναι πολύ φθηνό, δηλαδή για 20 ευρώ ξέρω είναι πάρα πολύ κομπλέ. Και θες να το πάρεις με blue switch, έχει black switch. Τώρα, κοίταξε, αυτά εδώ πέρα να ξέρεις ότι είναι από μιμήσεις τα switch, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους, έτσι. Αυτό που δεν ξέρω και δεν μπορώ να σου εγγυηθώ είναι το ghosting, ωραία. Διότι όλα αυτά τα φτηνά, πώς θα λένε, τα μηχανικά, τα πληκτρολόγια έχουν ένα κάποιο ghosting. Δηλαδή μπορεί να πατήσει 4 κουμπιά μαζί και να πατηθούν τα 3. Το 4 ακολλήσει, να μην δοθεί εντολή. Δεν ξέρω τι αντι-ghosting έχει αυτό τώρα. Ναι, και με τα γερμανικά δεν θα βγάλω άκρη. Αν θες να το αγοράσεις αυτό τώρα, να ξέρεις, θα σου στείλω link. Τσακ. Copy. Λοιπόν, σου στέλνω απάντηση εδώ πέρα. Αν θες να το αγοράσεις από αυτό το link που σου στέλνω, να ξέρεις, βοηθάς και το θείο. Δεν χρεώνεσαι κάτι παραπάνω. Απλά επειδή είμαι affiliate στο Amazon, παίρνω και εγώ ένα ποσοστό. Λοιπόν, και αν γενικά κάποιος από εσάς θέλει να αγοράσει κάτι από το Amazon, είτε γερμανικό, είτε αγγλικό, είτε αμερικάνικο, έρχεται στο θείο. Θείο, αυτό το link είναι, θέλω να το αγοράσω. Βοηθάτε για μένα έτσι. Λοιπόν, για gaming αξίζει να δώσω παραπάνω λεφτά για CPU ή για GPU. Προφανώς για GPU, αλλά υπάρχει μια λεπτή ισορροπία. Δεν μπορεί να δώσει δηλαδή 800 ευρώ για GPU και 150 για CPU. Το ένα θα ρίξει το άλλο.
Πρέπει δηλαδή να είναι αντίστοιχης αξίας αυτά τα πράγματα. Εγώ λέω απλά, σε όποιον θέλει να κάνει gaming, να πάρει μια αξιοπρεπή κάρτα γραφικών, ανάλογα κιόλας με το τι στάνταρ θέλει, τι θέλει να παίξει, τι παιχνίδια και σε τι FPS θέλει να τα παίξει. Ωραία. Και μετά να πάρει ένα δυνατό επεξεργαστή που να έχει ψηλά ρολόγια να την μπουσάρει. Είτε να έχει ψηλά ρολόγια, είτε να έχει και ψηλά ρολόγια και ψηλή RAM αν πάρεις Ryzen. Λοιπόν, είναι λίγο περίεργο. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια λεπτή ισορροπία, έτσι. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι πολύ ακριβό και κάτι πολύ φθηνό μαζί. Θα βγει χάλια το αποτέλεσμα. Γιατί είπαμε, το είπα και στην αρχή του stream, που μπορεί να μην ήσουν εδώ, ότι πρακτικά ο επεξεργαστής είναι αυτός που φτιάχνει το frame και η κάρτα γραφικών το ζωγραφίζει. Δεν τα φτιάχνει η κάρτα γραφικών τα frames. Ο επεξεργαστής το φτιάχνει και το δίνει στην κάρτα γραφικών. Και όσο πιο πολλά μπορεί να δώσει ο επεξεργαστής, τόσο πιο πολλά μπορεί να ζωγραφίσει η κάρτα γραφικών. Άρα θες λοιπόν ένα καλό επεξεργαστή σου που σάρει την κάρτα γραφικών, αλλά θες να είναι και καλή κάρτα γραφικών, να μην είναι σάπια. Γιατί άμα έχεις, ξέρω εγώ, μια σάπια και ένα τούμπανο CPU, μέχρι ενός σημείου θα στην πουσάρει. Μέχρι ενός σημείου, μέχρι εκεί. Λοιπόν. Ε, 60% keyboard. What? Γεια σας παιδιά, τι βλέπουμε. Νίκο Βάρ, κάνουμε tech stream σήμερα, λύνω απορίες και τέτοια. Λοιπόν, με αυτή τη δουλειά βγάζεις λεφτά ή το κάνεις για χόμπι? Όχι, αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτή είναι η δουλειά μου. Βγάζω λεφτά από αυτό το πράγμα και παράλληλα κάνω... Να μην σου πω ότι κάνω για χόμπι το stream, γιατί και από αυτό έχω κάποιο όφελος, αλλά τέλος πάντων το ένα βοηθάει το άλλο. Λοιπόν, μπορεί να πεις ότι είναι το χόμπι μου το stream, αλλά είναι κάτι παραπάνω από χόμπι πλέον. Γιατί λέω να πάρω i7-10700K με 2060 Super. Α, είναι μια χαρά συνδυασμός αυτό που λες. Πολύ καλός συνδυασμός. Μια χαρά, ναι. Δυνατό CPU, θα στην μπουσάρει και μια πολύ δυνατή κάρτα γραφικών. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Απλά φρόντισε να πάρεις ένα καλό motherboard, μην πάρεις κανένα φτηνό για αυτό να επεξεργαστεί. Λοιπόν, και αν έχεις απορία και τέτοια, τα έχουμε πει αυτά. Για πιο ειδικά, για να σου φτιάξω PC build και ιστορίες, ένα σαμπάκι και προχωράμε. Να πιω νεράκι. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, φρόσε μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Σταμάτα ρε γκρίνια. Τίποτα, μπορεί να μείνω καλά. Να ρωτήσω κάτι γενικό, εγώ σαν άμπαλο στον τομέα, ένα τίμιο PC θέλει ένα χιλιάρικο? Δύσκολη ερώτηση. Ένα τίμιο PC μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν είναι για gaming. Σιωπή ρε γκρίνια. Δηλαδή αν κάτι δεν το θες για gaming, μπορεί να είναι τίμιο και με 600-500. Αν το θες για gaming, υπό κανονικές συνθήκες θα σου έλεγα ότι με 1000-1100 κάνεις, όχι τίμιο, κάνεις γαμιστερό PC. Δηλαδή το τίμιο θα ήταν τσάκι των 800 ευρώ για μένα, για gaming. Στον τομέα του gaming, με 800 κάνεις τίμιο, με 1100 κάνεις γαμιστερό. Αυτή την περίοδο όμως που δεν υπάρχουν κάρτες γραφικών, ούτε για αστείο. Δυστυχώς. Πήρε 1660 Super με Ryzen 5-3600 και motherboard B450N. Ωραία. Έχεις πάρει κάποια 3 πάρα πολύ καλά πράγματα. Δεν μου λες όμως τι RAM έχεις πάρει. Γιατί αν δεν έχεις πάρει καλή RAM, που να είναι 3200 με 14 latency, θα είναι απλά ένα καλό build. Αν πάρεις και τη RAM αυτή που σου λέω, θα είναι τούμπανο build. Θεία μου, δείξε λίγο on stream πώς μπορεί να μπει ο Σόριν σε ένα δωμάτιο για να τον τραβήξεις, γιατί δεν ξέρει το παιδί. Τι ακριβώς να δείξω τώρα? Έχει μπει, δείξε σε ένα δωμάτιο. Δείξε περίμενε, δωμάτιο. Περίμενε, κάτσε. Α, μου κάνει πριβέ κλίση. Περίμενε, μου κάνει πριβέ κλίση. Ωραία. Βγαίνω από εδώ, τους άλλους δεν έχει νόημα. Μπορείς να κλείσεις. Καλησπέρα. Έλα, ρε φίλε, έλα. Τα κατάφερα. Να το χέσω κι αυτό. Κάτσε, θα σου στείλω ένα invite στο server. Θα σου στείλω τώρα ένα invite στο server. Λοιπόν.
Εντάξει, θα μείνουμε τώρα εδώ πέρα στην private συνομιλία. Απλά κάνε ένα join το server. Okay. Και για, ώστε κάποια στιγμή, αν θέλει να μπει μέσα, να μου μιλήσει οτιδήποτε. Λοιπόν, γιατί κάποιοι το έχω do not disturb, βλέπεις, δεν νιώθω, ξέρω εγώ. Τώρα κατά λάθος το είδα ότι μου κάνεις κλίση. Λοιπόν, ναι, δεν πειράζει. Πες μου λίγο τώρα, τι θα κάνετε με το μικρό εκεί πέρα για το build του. Λοιπόν, καταρχήν σκεφτόμαστε για κάτι για 370, έτσι. Ωραία, 370, τίμια. Κοίτα, μπορείτε να βρείτε είτε 3070, είτε μία 2060, είτε μία 2080 Ti. Όχι, 2080 Ti. 2080. Δηλαδή, 2080. Εάν πάτε για καινούρια, okay, ναι. Εάν κοιτάτε και για μεταχειρισμένα, είναι αντίστοιχης δυναμικότητας 2080 Ti. Μακούς, έχασα. Μακούς. Όχι, ναι, σ' ακούω, τώρα σ' ακούω. Ωραία, μισό λεπτό, δώσω μισό λεπτό. Παιδιά, ναι. Σταματήστε λίγο τις ερωτήσεις τώρα, γιατί θα κάνω μια κουβέντα και δεν θα βλέπω τα μηνύματά σας. Δεν μπορώ να απαντήσω. Μείνετε λίγο, κρατήσετε ερωτήματά σας για τη συνέχεια και θα τα απαντήσουμε μετά. Λοιπόν, οπότε μου λες θέλετε μια 3070. Είναι δυνατή κάρτα. Απλά σου είπα ότι αν κοιτάτε για καινούρια, ναι. Εάν κοιτάτε και για μεταχειρισμένα, υπάρχει η επιλογή της 2080 Ti. Όχι, θείο, άκουσα με λίγο. Θα πάμε σε καινούριο. Ό,τι είναι, ωραία, ό,τι ωραία, θα πούμε, είναι ό,τι σε καινούριο. Είναι καινούριο, ωραία. Λοιπόν, έχετε καταλήξει κάποια υλοποίηση? Ναι, βασικά τώρα με λέει ο μικρός για τον επεξεργαστή, τον Ryzen, τον 5, τον ποιον αυτόν, που είναι super. 5900X. Μπράβο. Ναι, μπράβο, X, ναι. Αυτό. Αυτό θέλω να πάρω και εγώ τώρα. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Ναι, όχι, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Το θέμα είναι, θα πρέπει να του στείλω εγώ ακριβώς και ποια RAM θα κουμπώσει, πάνω σε τι μητρική έχετε καταλήξει, σε μητρική. Μπράβο. Άκουσα με λίγο. Μητρική έχουμε, δηλαδή, πήραμε την Bet, την Tomahawk 450, δεν ξέρω αυτή η αμερικανή. B450 Tomahawk, της MSI. Της MSI, μπράβο. Μπράβο. Αυτή είναι η μητρική. Είναι καλή μητρική. Η B450, άκουσα να δεις ποιο είναι το θέμα. Να σου πω. Καλή μητρική είναι, αλλά πάτε να βάλετε τώρα ένα πυρηνικό εργοστάσιο πάνω σε ένα αγρόκτημα. Ναι. Είναι, για αγρόκτημα είναι καλό. Για καλό, ναι, κατάλαβα. Ναι. Για πολυκατοικία, επειδή, όχι. Ναι, επειδή αυτό το πράγμα, το συγκεκριμένο το Ryzen, μπορεί να τραβήξει πολύ ρεύμα. Δεν ξέρω εάν μπορούν να αντέξουν τα VRM και τα MOSFET της μητρικής το ρεύμα αυτού του επεξεργαστή. Μπορεί να το αντέχουν και να μην έχει κανένα πρόβλημα, έτσι. Μπορεί να είναι κομπλέ. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το ρισκάρω αυτή τη στιγμή χωρίς να το έχω ψάξει. Άρα πάμε και για καινούργια μητρική, αυτό μου λες τώρα. Συνήθως ναι. Σε αυτά τα πράγματα προτείνω να πας και σε καινούργια μητρική, ναι. Γιατί πρόσεχε, δεν πας για ένα απλό Ryzen, να πας π.χ. για έναν 5600 που είναι, ξέρω εγώ. 6 πυρήνες 12 thread. Πας σε 12 πυρήνες 24 thread. 24 thread. Μπράβο. 24 thread, μπράβο. Πόσο ρεύμα θέλει αυτό το πράγμα για να δουλέψεις και σε μεγαλύτερη συχνότητα κιόλας, έτσι. Θέλει πολύ ρεύμα. Θα μπορεί να το έχει. Θα μπορεί να το εγώ δώρο. Εντάξει, άλλο φυσικό. Τη μητρική θα την κάνω εγώ δώρο. Για να μην σα γιατί δεν ήταν υπολογισμό. Μην πάει να παίξει κανένα FNCS εκεί πέρα, ξαφνικά μυρίζει καμένο και νομίζω ότι του κάνει το στη η μαμά εκεί πέρα και τελικά καίγεται το PC από κάτω. Φαντάζει. Μα γίνονται αυτά πράγματα. Δεν αστείο. Δεν καθόλου αστείο. Για πες, για καμιά μητρική. Καμιά τι προτείνει. Πρέπει να το ψάξω. Κοίταξε, τώρα δεν θέλω να κάτσω να το ψάξω on stream αυτή τη στιγμή. Θα σας το ψάξω πιο μετά να σου πω. Όχι, όχι, όχι. Γιατί θέλω να κάνω μια έρευνα, επειδή πρόσεχε. Έχω γνώση πάνω σε αυτά, απλά έχει άτομα τα οποία το έχουν ψάξει πολύ περισσότερο από μένα και θέλω να πάω τις δικές τους έρευνες για το τι είναι καλύτερο γι' αυτό, ποια είναι η καλύτερη μητρική για να σηκώσει το ρεύμα αυτό του επεξεργαστή. Γιατί πρακτικά μιλάμε για πυρηνικό υποβρύχιο αυτό που επεξεργαστής, έτσι. Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να σου πω από τώρα είναι η RAM, ρε παιδάκι μου, αλλά και πάλι δεν έχει νόημα, θα στείλω μαζί με τη μητρική. Επίσης, τι τροφοδοτικό έχει το PC που έχετε? Έχουμε καλό, είναι και αυτό gold πάντως, είναι σε MSI πρέπει να είναι και αυτό. MSI? Όχι MSI,
Ούτε ξέρω. Ξέχασα. Corsair. Πρέπει να το ψάξω. Corsair, ναι, μπράβο, αυτό είναι. Α, εντάξει, είναι τίμια. Παίζει σε καμία μάρκα αυτό. Είναι τίμια, τίμια, είναι τίμια τα Corsair. Εντάξει. Κομπλέ. 950 gold είναι πάντως. 950 watt. Εντάξει. Ναι. Μια χαρά. Δεν θα έχει κανένα θέμα. Ωραία, 3070 λοιπόν. Τι υλοποίηση είναι 3070 όμως. Δεν θυμάμαι αν μου το πεις αυτό. Ούτε εγώ. Για, δηλαδή, για ποιο μοντέλο, δηλαδή, ποια μάρκα 3070, ποιο μοντέλο. Ραφαήλ, δεν ξέρω ακόμα γιατί σου λέω. Μισό λεπτό. Πέρα ας πούμε δεν υπάρχει ακόμα. Μισό λεπτό. Ραφαήλ, ευχαριστώ πολύ για το follow. Κάτι γράφει ο Καζίνο εδώ. Το καλύτερο θα είναι να δει ο θείος ακριβώς τι έχετε. Ναι, εντάξει, γι' αυτό σου πω ότι και μετά που θα είμαστε πιο χαλαροί, να μου στείλετε ακριβώς ναι. Ότι είναι για να σας πω κι εγώ και αν υπάρχει κάποιο θέμα αντιπρότασης. Λοιπόν. Ναι, κατάλαβα. Καλά, ωραία, τέλεια. Αυτά. Απλά πρέπει να γίνουν αυτά. Άπεσα γιατί δεν γίνεται. Και αυτό πολύ άνοιξε. Ναι. Εντάξει, τώρα αρχίζει και σέβομαι. Να σε ρωτήσω. Ειδικά με stream on camera. Θα κάνει το εξής, θα παίξει μπάλα με δύο PC τώρα, δηλαδή θα στριμάρει με δύο PC. Κοιτάξτε, αν... σε έχασα, sorry. Εφόσον πάμε σε καινούργια τώρα και μητρική, με ακούς, ναι, ακούς ναι, τώρα. Ναι. Εφόσον είναι να πάμε και σε καινούργια μητρική, θα το παίξουμε τώρα κανονικά μπάλα σε δύο PC μάλλον θα πάμε. Κάνεις διακοπές, εντάξει το άκουσα τώρα, θα πάτε σε δύο PC. Ωραία, άρα θέλετε και μία capture card. Ναι. Ωραία, μία capture card που θα μπει στο δεύτερο PC, σε αυτό που έχει ήδη τώρα δηλαδή, όπου πρακτικά θα παίζει με το καινούριο PC και θα στέλνει σήμα στο δεύτερο PC στην capture card και το δεύτερο PC θα αναλαμβάνει να στέλνει το feed στο Twitch, το stream. Ναι. Οπότε θα έχει και θα έχει, δηλαδή, θα ανεβάσει πολύ level το stream, δηλαδή ούτε σπασίματα θα έχει ούτε τίποτα. Θα είναι, πώς βλέπεις το Ninja και όλους αυτούς που είναι... Λες και παίζεις εσύ, αυτό, κάπως έτσι θα γίνει με την capture card. Μπράβο. Ναι, γιατί δεν γίνεται, πρέπει να το κάνουμε. Μα ανεβαίνει και ο Στεφάκος, ανεβαίνει και σε viewers, ανεβαίνει δηλαδή και σαν stream και θα είναι και ωραίο να ανέβει και το επίπεδο δηλαδή, ξέρεις, της ποιότητας του stream. Ναι, αρέσει. Τώρα δηλαδή έχουμε δεύτερη οθόνη, δηλαδή αυτή που είχε την παλιά, την 144, την είχε ας πούμε για το stream για τα τέτοια να διαβάζει τα. Ό,τι έχω κάνει και εγώ. Έχω τώρα δίπλα μου μία. Τα μηνύματα και δεν τη συνδέει τώρα γιατί πέφτουν τα FPS, ρε. Ναι, έχω μία 34 δίπλα μου σαν δεύτερη οθόνη. Ναι. Η οποία είναι η παλιά η πρώτη μου. Έπαιζε σε ultra wide. Ναι. Και τώρα πήγα και εγώ σε μία έτσι αντίστοιχη Alienware. Ναι, αντίστοιχη Alienware με 240 Hz. Γιατί εντάξει, παιδιά, καλές οι 144 για budget λύσεις, παιδιά, ναι, γαμάνε. Αλλά αν θες να παίξεις competitive θες 240 Hz. Οπωσδήποτε έτσι. Ναι. Τώρα πάνω πλέον στο 360 λέμε τώρα. Να σου πω, αν παίξεις το 360 με τα 240 δεν θα δεις μεγάλη διαφορά. Μπορεί να πιστέψεις ότι θα δεις διαφορά, δεν έχει πρακτικά μεγάλη διαφορά. Δηλαδή το μάτι δεν το πιάνει τόσο εύκολα εκεί. Το 140... Δεν το ξέρω εγώ, απλά ας πούμε αυτό που έχω δει live ας πούμε από το μικρό, το 144... Με το 240 είναι πάνω σε μεγάλη διαφορά, έτσι. Πρόσεχε. Το 60 με το 144 η διαφορά είναι χαοτική. Το 144 ναι, με το 240 είναι μικρότερη διαφορά. Αλλά ναι, εάν το μάτι σου κόβει, φαίνεται. Και εγώ πρώτη φορά που είχα μαζέψει παρέα εδώ πέρα λεφτά για να κάνουμε δώρο σε ένα φίλο μου στην Κύπρο. Το monitor που έχει αυτή τη στιγμή ο Στεφ, το Alienware αυτό. Λοιπόν. Ναι. Και τέλος πάντων το βάζω εγώ διπλά στην οθόνη μου, που η οθόνη μου εμένα ήταν τότε 165 Hz, και χαιρόμουν εγώ τη γαμάει και τι δυνατή που είναι και τέτοια, και βάζω μαλάκα το 240 διπλά που είναι πρόσχε, που είναι η μία είναι 165 Hz 5ms, το άλλο είναι 1ms 240, και κάθομαι και το βλέπω δίπλα. Άρχισε να κλαις μετά. Ρε, ήθελα να κλάψω, ρε, πραγματικά. Ήθελα να κλάψω. Λέω, μαλάκα, πόσο smooth είναι το ένα και πόσο για το μπούτσο είναι το άλλο, το οποίο μέχρι πριν 5 λεπτά το εκθίαζα. Έλεγα τι γαμάτο που είναι. Το έλεγες, το έλεγες, ναι. Stop, ναι. Και σε όποιον το έλεγα ότι παιδιά είδα τρελή διαφορά
στο 240 χέρια. Μου λέω, όχι, εγώ δεν είδα ποτέ διαφορά, δεν είδα κάτι. Και να θέλω τη χαριδόσα, ρε μαλάκα. Γάμισε το. Εντάξει, δεν πειράζει, υπάρχουν και τέτοια. Θείο, αυτά. Οπότε θα τα πούμε λίγο μετά, λίγο πιο αναλυτικά. Όχι, αγόρα μου, εννοείται. Λοιπόν, τα φιλιά μου, δώσε φιλιά και στο μικρό. Θα πάμε σε καινούργιο μάλλον εντελώς. Εννοείται, εννοείται. Τώρα δεν μπορεί. Η κουράδα τώρα πατάει τα κουδιά τώρα, δεν μπορεί. Παιδιά, να ξέρετε, η κουράδα που αναφέρουν εδώ πέρα είναι ως τεφισιέ, έτσι. Γι' αυτό μιλάει. Αφού τον πειράζει, ξέρει. Είδες, έχεις είναι, θα είναι μια ζωή ο μικρότερος, οπότε θα καλά, ναι, εννοείται, πάντα. Και επειδή είναι μικρός και τον αγαπάς και πολύ. Γι' αυτό σου δώσα για τον moderator εδώ πέρα, τώρα ναι, το, να τον τσιγκλάσει εκεί πέρα, του δίνεις καμιά σφαλιάρα στο chat. Εγώ τώρα δείστε, έχω να τον κάνω. Κατάλαβα, δεν θα ξαναμπεί ο Στεφ στο chat μου. Όχι, θα... θα τον ελέγχω, εγώ ξέρω. Έτσι. κάνε control εκεί, βάλ' το σε μια τάξη. Λοιπόν, έλα, τα λάβα. Θα τα πούμε μετά. Μιλάμε, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Στο stream και μιλάμε μετά. Φιλάκια. Έγινε τσάου. Εγώ, αλίμονο. Έλα, τα λέμε. Λοιπόν, πού είναι η κλίση, εδώ είναι. Έκλεισε. Επιστρέφουμε στη βάση μας. Μισό λεπτό. Φύγε ρε βρεδιά όλα από δίπλα μου. Ναι, τι, ναι, και εγώ σ' αγαπάω. Ναι, και εγώ σ' αγαπάω. Είναι ανάγκη να μου δεις φυλάκια μέσα στη μούρη τώρα. Κοπρόσκυλο. Όχι μέσα στο στόμα, βρε μαλάκα. Έλα, κάτσε κάτω βίδρα. Κάτσε κάτω φώκια. Φώκια. Σιωπή, παρεξηγήθηκες κιόλας. Λοιπόν, μισώ να σας βλέπω εδώ πέρα τώρα τι μου γράφετε. Μισώ να δω τώρα τι γιατί μου είχατε πει. Πότε θα πας αλαφού για CPU upgrade και cooking stream. Δεν έχουμε κανονίσει κάτι ακόμα. Θα μιλήσουμε σιγά σιγά με τον αλαφού και θα τα κάνουμε και τα cooking stream μαζί και το CPU τέτοιο. Λοιπόν, δεν βιαζόμαστε, ούτε αλαφού βιάζεται, ούτε εγώ βιάζεται. Εδώ είμαστε, ζωή και υγεία να έχουμε και όλα θα πάνε καλά. Αυτό. Μην αγχώνεσαι, content θα σας δώσουμε. Και εγώ θα σας δώσω content και ο αλαφού θα σας δώσει content και ο Στεφ θα σας δώσει content και θα δείτε πολύ content γενικά εδώ πέρα, από εδώ και πέρα. Λοιπόν, οπότε μην με αγχώνεστε. Διατέσσερα Vengeance LPX. Καλή. Έχω Ryzen 2600. Οπα! Α, τσαϊματένια! Δεύτερο συνεχόμενο μήνα! Διαλέγει το θείος Love και το χαρίζει απλόχερα στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ματένια μου. Ευχαριστώ πολύ, κοριτσάρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δώστε παιδιά, δώστε εδώ λίγο θείος λόγου για τη ματένια. Ματένια, σπάμε ρε το κι εσύ. Έχω RTX 2070, μπείτε, δουλεύει κομπλέ. Μπράβο. Παιδιά, έχετε κάτι να με ρωτήσετε, μην μου λέτε ξέρω έχω αυτό και δουλεύει καλά. Προφανώς και δουλεύει καλά. Αυτό επειδή μάλλον λες για την Tomahawk, σε αυτό που λέγα για το Sorin. Ναι, η Tomahawk B450 Tomahawk είναι εξαιρετική μητρική. Η διαφορά είναι ότι αυτή η μητρική είναι φτιαγμένη για μέχρι ενός ορίου επεξεργαστές. Δεν μπορεί να σηκώσει τα πάντα. Δεν μπορεί να πάει να βάλεις, ξέρω εγώ, 24 πυρήνες πάνω. Θα καεί. Θα ανεβάσει θερμοκρασία τα VRMs. Είναι πάρα πολύ το ρεύμα, παιδιά. Λοιπόν, τι λέτε εδώ, γλυκέ. Τάου με θείες ο θείος σήμερα. Θα φάω πολλές καραμελίτσες, τάου. DM. Ναι, το καζίνο το έχω δει το DM. Βγάλε καμία κάλτσα δημοπρασία. Παιδιά, μισό. Να δω αν μου περισσεύει καμία. Περιμένετε, έλα. Φύγε από εδώ, βρε σατανά. Άσε με να βγάλω σε δημοπρασία την κάλτσα μου. Έλα, γαλανιά, εδώ είσαι. Εδώ. Δημοπρασία η κάλτσα. Λες να πιάσει.
Παιδιά, να ξέρετε, χθες ο Γαλάνιας στο κανάλι του έκανε δημοπρασία την κάλτσα του. Και είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα τον πάρει ο ύπνος στην καρέκλα. Ρε μαλάκι, είσαι σοβαρή, ρε. Για μένα το λέτε αυτό, ρε. Δεν τρέπεστε, ρε, τα μουτσούνια σας. Σας φαίνομαι να... Επειδή χασμουρήθηκα τρεις φορές, ρε μαλάκι, σημαίνει θα μου πάρει ο ύπνος στην καρέκλα. Ρε! Έχω πιει Red Bull, ρε. Δεν καταλαβαίνω, ρε. Πετάω. Έχω φτερά. Τα κρύβω, βέβαια, αλλά έχω φτερά. Μη λέτε μαλακίες. Είναι σαν να λέτε, σαν τα άλλα που λέγατε τότε για τα drunk stream. Στα πόσα ποτά θα μεθύσει ο θείος, στα πόσα θα ξεράσει. Έτσι σας πάω, ρε, έτσι σας πάω. Λοιπόν, βγάλε καμιά κάλτσα να πώς κερδίσουμε. Καλησπέρα, Γουλβεράκο μου, καλησπέρα. Λοιπόν. Θέλουν άλλαγμα η RAM. Εάν η RAM σου βλάχο είναι 2666 και δεν πάνε πιο πάνω, δεν πάνε πιο πάνω εννοώ ότι μπορούν να πάνε πιο πάνω και δεν σου δίνει την επιλογή, σημαίνει ότι η μητρική δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Εάν είναι αυτή η ταχύτητα του συμμέχει, σταμάτα ρε! Σιωπή! Γκρίνια! Μισό! Έλα, έξω! 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 Άντε μας άλυσες! Ωπο, γκρίνια! Από πού πήρες ρε Καριόλη! Λοιπόν, τι έλεγα. Εάν λοιπόν οι RAM σου έχουν ταχύτητα της αγοράς π.χ. 3200 και σου πέφτουν στα 2600, σημαίνει ότι η μητρική συσμπλοκάρει. Ή δεν έχεις ενεργοποιήσει το XMP. Εάν είναι στα 2600, ναι, καλό θα ήταν να πάρεις 3200, 14 latency, όπως είπα και για τα άλλα τα παιδιά, υπό την προϋπόθεση ότι το σηκώνει η μητρική σου, έτσι. Γιατί μπορεί να μην το σηκώνει η μητρική σου και να τις πάρει τζάμπα. Λοιπόν, γι' αυτό είναι ο θείος εδώ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Λίλι Χισαμπέλα, hello, it's Lily. Yes. Hello, Lily, how are you? OMG, your dog, he's so cute, what the fuck? Yeah, my dog is so cute. When you come to Greece, you can come and pet him. Guys, παιδιά, η Lily είναι ξένη, είναι από την Αγγλία. Και παίζαμε Fortnite τις προάλλες και με έκανε άντε εδώ πέρα. Παίζαμε με το φίλο το Relax. Τη γνώρισαμε στο κανάλι του Relax την κοπέλα. I'm good, how are you, boy? I'm fine, I'm kinda tired. I haven't slept for almost 24 hours. But I'm good. Cool, Habibi. Ah, ο Νίκος Μαρ ξέρει. Poor dog, bring the dog back. No, he's spamming my ears. I can't stand him. He's so grumpy. He's so needy all the time. He needs to chill a bit. Πρέπει να κάνουμε new PC τέλος. Ναι, εννοείται. Λοιπόν... The dog carries a live, no, the dog doesn't, I do. What's the dog name? The dog name is Eos. The dog has a special emote dedicated for him. Look, μαυράκι, σπάμαρα εκεί πέρα το νέο. I'm still the dog, it's mine. No, it's not. He's actually bigger than you. Why is he not good? I don't speak Greek. He's not good because he's shouting in my ears all the time. Όποτε θες, κοντρίτσα. Όποτε θες, όπα, τι είναι, δίνει φτερά. Α, κοντρίτσα με τα φτερά, όποτε γουστάρεις, φύγαμε. Μαυράκι, δεν είναι μπρο, είναι σεις. Είναι σεις η Λίλη. Και είναι και όμορφη σεις. Θείο μου καλησπέρα, Captain Cook μου καλησπέρα. Να σου πω κάτι, ναι. Τι μου έχει στείλει κάτι σε τέτοιο. Τι είναι αυτό ρε που μου έχει στείλει. Τι φάση. Θα το ερευνήσω μετά, Captain Cook.
He's asking for my age. See, I'm Greek, bro. 16. I'm baby. Yes, you are a baby. You are underage. You are not allowed to drink. Έχεις καμία συμβουλή για τα καλώδια? Τα δικά μου είναι μαύρα, χάλια το ένα πάνω στο άλλο. Α, μιλάς για το cable management. Κοίτα, καλό είναι γενικά να γίνεται ένα cable management. Ωραία. Πρόσεξε, μεταξύ μας δεν είναι απαραίτητο. Ωραία. Αλλά αν έχεις ένα έτσι όμορφο PC, οπτικά, ναι, προφανώς ένα cable management και είναι ωραίο να υπάρχει και σε βοηθάει και να τα ξεδιαλύνεις πιο εύκολα αν χρειαστεί να βγάλεις κάτι και τέτοια. Από το να τα έχεις σχήμα και να τραβάς και να σου κολλάνε και κρακ, 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 να ξύλωσεις και τίποτα άλλο, ξέρω, να κάνεις σε μια ζημιά. Είναι, ξέρεις, βασικά πράγματα. Λοιπόν, Θείος Venom λέγε, τι να λέω ρε, τι θες να με βράκι. No numbers are the same. Δίνει πόνο ο Νίκος Βάρε. I love Amazon. Amazon is so sexy. You mean about the rainforest or the site? By the way, Lily, if you are buying anything from Amazon, I can send you links. I'm affiliate on Amazon. You are supporting my stream. Who is Kostas? Kostas is some Greek guy. Add me, I'm sexy. Δημήτρης Μαυράκης is also sexy. I'm the sexiest. Α, αρχίσαμε. Να το, κοίτα εδώ, κοίτα σπαμάρισμα, έω. Τι είναι εδώ, μαλέκα. What? Μισό λεπτό. Τι είναι εδώ. Α, είσαι έξυπνος, ε.